Γελάνε και τα μουστάκια σου, γελάνε. Καλησπέρα. Που δεν έχει και μουστάκια. Δεν έχει. Δεν γελούσα, βλέπεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 στο FM. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγας, Ιωάννης Ζάτσης στη δίμηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά Παραίτσα όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. 8 με 10 θα πάμε συντροφιά εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Ναι. Δευτέρα, Παρασκευή, Ζάχο. Δευτέρα, Παρασκευή, 10 έως τις 12. Έτσι. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη είπες 8 έως τις 10. Έτσι. Ράδιο Μαρμίτα. Τρόποι επικοινωνίας εκπομπής, μόνο μηνυματικά για λίγο, γιατί έχουμε κάποια πραγματάκια να πούμε. Έχουμε τα διαδικαστικά. Τα διαδικαστικά θα πεις για τον ΠΑΟΚ, εγώ κάποια πραγματάκια για Άρη. Κοντράστε στην αισθημάτων μέσω στούντιο. Από τη μια, τα χαμόγελα από τη δική μου την πλευρά για το ευρύ σκορ, θα τα πούμε. Απ' την άλλη, απογοήτευση από τον Ζάχο, λογικό. Την είδες, δηλαδή τον ΠΑΟΚ. Τι να δω, ρε φίλε. Άρα τον Άρη ούτε τον Άρη είδα και κακός που δεν τον είδα. Δηλαδή τέτοια χαρά. Τέτοια χαρά, όντως. Την έχασα. Το άκουγα όμως. Το άκουγα όμως. Στο 3-0, έκανα έτσι. Έκανα έτσι. Λογικό. Ήμουν καθοδόν. Στο 3-0, δηλαδή, μου εκεί η περιοχή ευκαιρία. Δεν τα είδες όμως τα γκολ. Δεν το είδα, ρε. Ναι. Στο 3-1, επειδή έγινε κοντά, άρχισα την εψηλώνε. Στο 3-2. Στο 3-2, αμάς. Γιατί έκανα και μια ανάρτηση στο 3-0, λέω. Έκανες ανάρτηση. Έκανα η ενημέρωση του κόσμου προέχει. Ναι, σωστά. Το 3-0, ενημερώνω. Δεν είχες εκπομπή εκείνη τώρα, γι' αυτό ποια ενημέρωση του κόσμου. Πάντα ενημερώνω. Για Ηρακλή, για ΠΑΟΚ, για άλλα. Πάμε στα διαδικαστικά όμως. Πάμε στα διαδικαστικά. Και έχουν πολλά να πούμε σήμερα. Άμα έβλεπες τα γκολ, θα γελούσες ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό σου λέω. Θα μπορώ να τα δώσει λίγο. Θα τα δεις. Θα τα δώσει το ημίχρονο. Ναι, για γέλια και για κλάματα. Για πάντα. Λοιπόν, ωραία, τα είπαμε. Τα είπαμε. Ξεκίνα τα εύκολα εσύ. Δεν το είδες όμως. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Άκουγα τι έγινε. Και δεν χρειάζεται να κάνω νομίζω ένα σχολιασμό για ένα μάτσε νομίζω διαδικαστικού χαρακτήρα. Σωστά. Αν και μερικοί οπαδοί αντίπαλοι περίμεναν κάποια στραβή από τα λεγόμενά σας την προηγούμενη τέλος πάντων. Ποδόσφαιρο. Ναι, ποδόσφαιρο. Είναι όπως. Στραβή αλλού. Ναι, όπου ο Ηρακλής ένα γκολ να έβαζε ακόμα εχθές, περνούσε. Δύο δεν ήθελε. Και με τρία λέει περνούσε. Ποιο το λέει. Έτσι, ο Τζιούκης έτσι είπε. 3-0 είπε. Και με 3-0 δεν περνούσε. Έτσι νόμιζαν, δεν τα είχαν υπολογίσει. Σωστά. Mm-hmm. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο και ούκο λίγες φορές έχουν γίνει πολλές εκπλήξεις. Εγώ δεν είχα αποκλειστεί από τον κάποιον Άγιο Νικόλαο και στην Κρήτη. Δεκαετία, θα σου πω, πρέπει να μου φαντάρωσε το. Ή 89-90 πρέπει να είναι αυτό. Ναι, φαντάρωσε. 90 πρέπει να είναι. Με θρασίβουλα δεν είχα χάσει. Τότε είχα κάνει και την πλούζα στη Μαρμίτα. Εγώ την είχα κάνει. Εσύ είχες κάνει τέτοιο, εγώ είχα κάνει άρθρο 42. Άρθρο είχες κάνει 42 και εγώ είχα γράψει κάτι για το Θρασίβουλος Κυπελούχος, ναι. Ελλάδος, πότε, 2008. Μεσάντος είμαστε. Όχι, πιο νωρίς είναι. Μεσάντος πρέπει να είμαστε. Τέλος πάντων, κάπου εκεί. Ναι, είναι, τέλος πάντων. Ναι, άμπρα. Μπορεί και νωρίτερα. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλο καλά για το ΠΑΟ, για την υπόθεση πρόκριση. Με τα δεύτερα θα λέγαμε, πολλές αλλαγές. Η έκπληξη για πολλούς και αναρωτηθήκαν ήταν η είσοδος του Πρίγιοβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο σε κάποια στιγμή ο λόγος ήταν ο εξής, ότι ο Πρίγιοβιτς με το hat-trick που πέτυχε, έβαλε 3 γκολ, καθιερώθηκε, ανέβηκε, μπήκε μέσα στην elite των 5 καλύτερων ποδοσφαιριστών με τα περισσότερα γκολ, το top 5 δηλαδή παγκοσμίως. Ο Πρίγιοβιτς με τα 3 αυτά γκολ στη χρονιά 2018 μέσα έφτασε τα 36 γκολ. 36 γκολ είναι στους 5 καλύτερους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως στην ελίτη στην πεντάδα, οι οποίοι έχουν σκοράρει τα περισσότερα τέρματα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή Μπαρτσελόνες, Ρεάλ Μαδρίτης, Μποκα Τζούνιορς, πώς λένε τους άλλους. Ρίβερ. Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, μην τις λέμε, Ιουβέντους. Από όλο τον κόσμο ο Πρίγιοβιτς είναι μέσα στην πεντάδα. Καταλαβαίνετε, σημαίνει αυτό πόσο ανεβαίνουν οι μετοχές. Δηλαδή τέτοιος φόρ δεν έχει περάσει ποτέ από τον ελληνικό χώρο. Ό,τι όνομα, όποιο όνομα και να μου πείτε. Δεν υπάρχει σε αποτελεσματικότητα, σε ευστοχία, δεν υπάρχει τέτοιος φόρ. Τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά και για την περσινή. Δεν ξέρω, γερός να είναι ο άνθρωπος τις επόμενες δύο χρονιές. Γιατί να τα λέμε και όλα. Και ο Κλάος Αθανασιάδης, αν θυμάσαι, έβαζε 20-25 γκολ. Δύο χρονιές και μια χρονιά δεν μπόρεσε να βάλει ούτε μισό γκολ στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Και από εκεί άρχισε η Κατιούσα. Έτσι. Τώρα, δεν νομίζω, είναι άλλη κλάση βέβαια ο Πρίγιοβιτς, άλλη παιδεία ποδοσφαιρική. Για να το κλείνουμε λοιπόν το θέμα, τέλος καλό, όλα καλά για τον ΠΑΟΚ. Στην επόμενη φάση,
Η έκπληξη βέβαια έγινε στο άλλο μάτς. Στο άλλο μάτς, 0-6 να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Αίτητο. Ο οποίος Αίτητος, να το πούμε λίγο και αυτό το στατιστικό, πριν ξεκινήσει το μάτς παραιτήθηκε ο προπονητής εκ νέου. Και έπαιξαν με τον προπονητή της ΚΑΠΑ, της ΚΑΠΑ 20. Δεν ξέρω το λόγο, δεν έχω μάθει το λόγο, αλλά παραιτήθηκε ο. Ένα, γι' αυτό έγινε. Γι' αυτό αλλιώς, έχασε 0-6. Ναι, αλλιώς υπήρχαν ελπίδες. Αλλιώς, ναι, αν ήταν το Αριανάκι που είπε στην αρχή ως την κλήρωση, πώς το λέγω, Παπαδόπουλος. Πώς το λέγανε αυτό. Ο Σούλης ο Παπαδόπουλος. Ο Σούλης, ο Παλαβιάς. Μία εβδομάδα μετά το μάτς του Χαριλάου παραιτήθηκε. Ναι, τον διώξαν. Ξέρεις τι είχε πει στην κλήρωση. Ο Άρης λέει και ο Αίτητος θα περάσει. Τρολάρισε ή δεν πει να είπε τέτοιο πράγμα. Μπορεί να είχε πει κανένα ούζο. Εντάξει. Ο Άρης και ο. Ο Άρης και ο Αίτητος θα περάσουν. Οι άλλοι δύο πέρασαν όμως. Έπεσε λίγο έξω. Το 50%. Τέλος πάντων. Η μεγάλη έκπληξη έγινε στο. Ωραία. Στην να Κρήτη. Πούμε εμείς που είδαμε το παιχνίδι. Βέβαια, το οποίο είχαμε προειδοποιήσει εδώ σαν εκπομπή, ναι. Τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου, ότι ο Εργοτέλης, τώρα χωρίς να θέλω να κάνω καζούρα. Δεν είδε στο μάτς. Ότι ο Εργοτέλης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στην κατηγορία. Ναι. Έτσι. Στην οποία ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε να κερδίσει. Ωραία. Και με γκολ αμφισβητούμενο από τον Βέρμπλουμ. Ναι. Δηλαδή, εγώ τον Εργοτέλη τον είδα ότι τον δυσκόλουσε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είδα το Εργοτέλη ΠΑΟΚ. Το Εργοτέλη Άρης πάντως. Ναι, δεν το είδα καθόλου. Όχι, όχι, εγώ λέω δεν είδα το Εργοτέλη ΠΑΟΚ. Το Εργοτέλη Άρης, ο Εργοτέλη είναι ένα χωριό. Δεν έκανε φάση ο Εργοτέλη. Με 2,5 φορές πέρασε τη σέντρα. Σκέψου είναι ο Άρης που αποκλείστηκε όμως. Εφόσον τον κέρδισε ένα χωριό. 3-0 στο 50 έγινε. Ναι, ωραία. Σου λέω ξανά 1-1. Δηλαδή, φαντάσου ένα αυτή χωριό ή τι είναι σήμερα. Αυτό σου λέω τώρα. 1-1. Ναι. Σου λέω. Δεν έκανε φάση ο Εργοτέλης όλο το μάτς. Μέχρι το 40 είχε 0 τελικές. 0 και δεν είχε περάσει σέντρα. Ο Άρης. Ο Εργοτέλης. Ο Εργοτέλης μέχρι το 40. Πέρασε τη σέντρα στο 40 και έβαλε γκολ. Ο Άρης τι είχε κάνει με το 40. Κάτι, 2-3 ψηλοευκαιρίες. Τίποτα δηλαδή. Ένα σουτ μακρινό και 2 φορές μέσα στην περιοχή. 0. Είχε την κατοχή, δεν μπορούσε να διασπάσει την άμυνα. Ναι, εγώ δεν σου είπα ότι έκανε μάτια. Έκανε 2-3 ευκαιρίες, έκανε. Όχι ιδιαίτερα πράγματα. Είσαι σε ένα θεσμό στον οποίο. Από το πρωτάθλημα είσαι εδώ και πολλές αγωνιστικές αντίο. Έτσι, κυνηγάς την Ευρώπη. Ναι, την Ευρώπη. Ευρώπη ήταν ο στόχος. Να δούμε αν μπορείς να βγεις έκτος, έβδομος, πέμπτος, δεν ξέρω. Για την ωραία, λέω εγώ. Λίγο τώρα με πας κατευθείαν, δεν ήθελα να πάω στο αγωνιστικό, αλλά επειδή ξεκίνησαμε, γιατί σου είπα ότι δεν είδα καν το μάτς του Εργοτέλης με του ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, μήπως έπαιζε. Α, γιατί ίδια την ίδια ώρα έπαιζε και ο Άρης. Την ίδια ώρα έπαιζε. Όχι, το Εργοτέλης ΠΑΟΚ σου λέω δεν είδα. Έβλεπα την ίδια ώρα πρέπει να έπαιζε και ο Άρης με τα Σπάτα προφανώς. Ναι, για αυτόν τον λόγο. Σου λέω ότι είναι ένα χωριό. Τουλάχιστον ο Εργοτέλης που είδαμε σήμερα είναι ένα χωριό. Δηλαδή ο Άρης αποκλείστηκε από ένα χωριό. Άμα δεις το δεύτερο, γι' αυτό σου είπα στην αρχή, το δεύτερο και το τρίτο γκολ. Ναι. Το δεύτερο και το τρίτο, πιστεύω ότι αν πεις εδώ πέρα τώρα να κάνουμε εμείς μια άμυνα, εγώ, εσύ, ο Γιάννης. Ναι. Ο Ζάτσης, τα παιδιά που είναι μέσα στο production, ο Δημήτρης, αυτοί πιστεύω αυτό το γκολ δεν το τρώμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξεχάστηκε ένας, τραβήθηκαν για offside στο δεύτερο γκολ, ξεχάστηκε αυτός που κάνει τον ποδοσφαιριστή, ο Μενέντεθ, που πιστεύω ότι είναι ηθοποιός και κάνει τον ποδοσφαιριστή. Ξεχάστηκε εκεί στα αριστερά, έτρεξε μετά να μαζέψει την μπάλα. Στο τρίτο λάθος, γίνεται μια μπαλιά, βγαίνει μόνος του ένας λάθος. Φωνάζει τον τερματοφύλακα να βγει. Ο Καντιμίρης βγαίνει και ξαφνικά κάνει βήματα πίσω. Δηλαδή, παιδική χαρά. Όχι ερασιτεχνική. Ερασιτεχνική δεν τα τρώνε αυτά τα γκολ. Γιατί τρόπος του λέγει η έκφραση είναι ούτε στα ερασιτεχνικά. Και όντως ερασιτεχνικά δεν τρώνε τέτοια γκολ. Πιστεύω. Έχω δει ελάχιστα παιχνίδια εδώ στο box όταν είμαι πιο μικρός. Ναι. Στο box Ηρακλής. Τέτοια γκολ δεν έχω δει να τρώνε. Πραγματικά. Άλλαν τάλλον. Πέρασε δύο, μέχρι το 50, πέρασε δύο φορές σέντρα ο Εργοτέλης και έβαλε 3 γκολ. Μετά, βέβαια, μέχρι εκείνο το σημείο, σωστά λες και εσύ, τι έκανε ο Άρης. Μέχρι το 60 λεπτό θα σου πω τι έκανε. Να μην το πω, θα έχει χει εδώ πέρα. Έχει. Τα μέζεά του έκανε ο Άρης. Λοιπόν, μια ομάδα περπατητές, με κάποιους που κάνουν τους ποδοσφαιριστές, είπα ένα, συγγνώμη, με ξέφυγε, δεν γίνεται, δεν είναι ποδοσφαιριστής ο άνθρωπος. Και άλλοι είναι βέβαια, αλλά αυτός πιο πολύ, ο Μενέντεθ. Μενέντεθ, κάπως λέγεται. Λοιπόν, ένας Άρης ο οποίος μέχρι το 60-65 λεπτό δεν υπήρχε στο γήπεδο. Μενέντεθ λέγεται. Μενέντεθ. Μερέντας. Όπως θέλεις λέγεις. Όπως και να λέγεται, πιστεύω ότι είναι ηθοποιός και όχι ποδοσφαιριστής. Λοιπόν. Είναι ομορφόπεδο. Όχι, εννοώ ηθοποιός πάντα υποδίεται κάτι που δεν είναι. Α, έτσι. Εντάξει. Δηλαδή, ο ένας ηθοποιός κάνει, ξέρω εγώ, τον κατάσκοπο. Okay. Κάνει τον γιατρό. Αυτός κάνει τον ποδοσφαιριστή. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τέλειωσες. Ακόμη δεν άρχισε. Συγγνώμη, εντάξει. Λίγα θα πω, εμείς θα έχω. Όχι, πες ότι γουστάρεις. Λίγα θα πω. Λοιπόν,
Μέχρι το 60 σου λέω δεν υπήρχε Άρης. Μόλις ξύπνησε ο Άρης και πίεσε λίγο, φάνηκε ότι το άλλο είναι ένα χωριό και μισό. Βέβαια, ψιλοαργά ήταν. Βέβαια, να σου πω κάτι, και το έγραψα αντικατροπτής αυτό που έγραψα. Και 3-3 να έλεγε Τάσο και 3-4. Το ίδιο θα σου έλεγα. Στορκίζομαι. Δεν θα ήταν το ίδιο όμως. Όχι, άκουσε με. Θα σου έλεγα το ίδιο όσον αφορά την υφή του παιχνιδιού. Όσον αφορά την ξεφτύλα του 3-0 εκείνη την ώρα, ρε φίλε, τρελαίνεσαι. Το ίδιο θα σου έλεγα. Είναι ταπείνωση. Άκουσε. Δείχνει ότι αυτή η ομάδα έχει κάποιους καλούς παίκτες, έχει κάποια. Αλλά τις λείπουν πάρα πολλά. Αλλά αυτή η εικόνα η σημερινή, δηλαδή, συγγνώμη, δεν καταπίνεται με τίποτα. Δεν καταπίνεται και αυτό πάντα αντικατροπτήσει και ξεκινάμε από τον πρόεδρο, έτσι. Πρόεδρος, προπονητής, παίκτες και μετά πάμε όλοι. Έτσι πάει η πυραμίδα. Λοιπόν, αυτή η ξεφτύλα η σημερινή, πραγματικά εμένα με έκανε πάω 45 χρόνια στο γήπεδο. Έχουμε, ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολλές χαρές να καυχηθεί. Ελάχιστες χαρές και οι περισσότερες είναι λύπες. Συγγνώμη, θα πάω στο status quo και του μπάσκετ. Ξανά γήπεδο, μόνο τα δοθεί όραμα. Όραμα από το πανόραμα. Όραμα από το πανόραμα και τρίγωνα Ελενίδη που λέμε. Μόνο όραμα, σαν το μπάσκετ. Ξανά γήπεδο, όραμα ή αν κινδυνεύσετε να πέσετε. Ένα από τα δύο, όπως το μπάσκετ. Δεν μπορώ να λέω άλλα για το μπάσκετ και άλλα για το ποδόσφαιρο. Έφαγα κι εγώ το καλοκαίρι όραμα. Όχι όραμα, καλά αυτό που λέγανε πρωτάθλημα και κάποια άλλα. Και εγώ είπα Ευρώπη, που και πάλι πιστεύω εύκολα, δύσκολα, πάλι πιστεύω θα βγει Ευρώπη. Δεν μου λέει τίποτα. Εμένα. Ήθελα να έχω την ψευδέστηση του κυπέλου. Που με μία κλήρωση, με 2-3 προσθήκες, μπορούσα να πάω τελικό. Δεν καταλαβαίνω και εκείνο ένα μάτς. Εντάξει, ήθελε τις 8, 16, 8, 4. Τάσο, σου λέω, πέρσι. Πέρσι λίγο σφίγγουν τα γάλα. Σου λέω, πέρσι. Το λιγοτέρι, όταν τον κερδίσει. Τάσο, πέρσι στην ουσία θα έπαιζε τελικό με τη Λάρισα και όχι με την ΑΕΚ. Αν δεν έκανε και το ψαλίδι στα χασομέρια. Η Λάρισα που έπαιζε. Ναι. Με και την κολάρα που μπαίνει κάθε μία φορά στα 30 χρόνια. Έτσι. Δεν νομίζω η περσινή Λάρισα να είναι καλύτερη από το φετινό Άρη. Και λέω, γιατί να μην πάω κι εγώ με 2 προσθήκες, 3 προσθήκες, γιατί να μην πάω τελικό. Κατάλαβες, έτσι το σκεφτόμενος. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, λοιπόν, αλλά η Λάρισα έχει τον Κούγια. Τι είναι ο Κούγιας, θα παίζει μπάλα. Είναι λίγο μέσα στα πράγματα. Ωραία. Είναι. Και λέω τώρα εγώ, όλη αυτή η αγανάση, γιατί είπα αυτό το πράγμα για όραμα και πανόραμα. 45 χρόνια από τότε που με πήγε ο πατέρας μου πρώτη φορά, ρε. Με πήγε στο γήπεδο, 45 χρόνια όλοι εσείς που έχετε ήσασταν στο προεδρικό θόκο του Άρη, ένα σας ρε, πάντα με τη λειτουργία του ελληνικού ποδοσφαίρου που ξέρουμε πώς λειτουργεί, δεν μιλάμε για Αγγλία, για Ελλάδα. Ένα σας ρε δεν μπορούσε να πάρει το κομμάτι της πίτας που αναλογεί στον Άρη, επειδή έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι για τίποτα άλλο. Αλλιώς αν ήμασταν στην Αγγλία, άλλα θα έλεγα. Ένα σας ρε, 45 χρόνια πόσοι πρόεδροι περάσανε. Ένα σας. Άλλοι λιγότερο ανίκανοι. Και άλλοι περισσότερο. Όλοι σας όμως έχετε ένα κοινό. Είστε ανίκανοι. Όλοι σας. Όλοι σας μηδενός εξαιρουμένου. Απλά άλλοι λιγότερο προσπάθησαν ή κάναν. Και άλλοι είστε παντελώς ανίκανοι. Καρυπίδη λέω ότι τώρα δεν το μαζεύεις με τίποτα. Με τίποτα λέω δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Έτσι λέω εγώ. Μακάρι να κάνω λάθος ο μικρός Ζαχούλης. Να ενημερώσω λίγο, επειδή είπες Καρυπίδη, ότι υπάρχουν άμεσες εξελίξεις στον Άρη. Ναι. Στενάχωρα βέβαια πράγματα συμβαίνουν στην Παπαναστασίου. Γεια σας. Δεν θα φας το βράδυ. Εγώ θα φάω και με όρεξη. Βαρύ πρόστιμο και κόψιμο τη Χριστουγεννιάτικη άδεια. Τι λες, ρε φίλε. Άστραψε και βρόντιξε ο Θόδωρος Καρυπίδης μετά τον αποκλεισμό του Άρη από το κύπελλο Ελλάδος. Ανακοίνωσε βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Ενώ παράλληλα με την απόβασή του κόπηκε η Χριστουγεννιάτικη άδεια. Το βράδυ συνάντηση έκτακτη με Παντελίδη Διαμαντόπουλο στην Αθήνα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο πρόεδρος της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, μη μπορώντας να πιστέψει τον τρόπο που η ομάδα του έμεινε εκτός κυπέλου, σε επικοινωνία που είχε με τους συνεργάτες του, ανακοίνωσε βαρύ χρηματικό πρόστιμο σε όλη την ομάδα, παράλληλα έκοψε την χριστουγεννιάτικη άδεια. Δεν θα φύγει κανείς, θα μείνετε στη Θεσσαλονίκη να προπονείστε. Και τι να κάνει δηλαδή. Ήταν το μήνυμά του. Οι εξελίξεις όμως δεν μένουν εκεί. Σήμερα το βράδυ με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα θα έχει συνάντηση με Παντελίδη Διαμαντόπουλο, χωρίς κανείς να ξέρει για την ώρα. Τι μπορεί να γίνει σε αυτήν. Ο Καρυπίδης μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει από σήμερα κιόλας σε λύσεις συμβολέων πρωτοκλασσά των ποδοσφαιριστών. Οι αδιάφοροι λέει δεν έχουν θέση στον Άρη. Ανοχή τέλος. Αυτά τα λίγα για ενημέρωση. Προέχει ενημέρωση. Πάντα προέχει ενημέρωση. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου λίγο. Και αν θες δίνεις λίγο βάση για να μπορείς και να λες. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πω τον Μπούλο Καρυπίδη, τον Μπούλο Παντελίδη. Θα πω βέβαια για τον Παντελίδη. Μπούλους δεν μπορώ να μοιράζω από τη στιγμή που δεν υπάρχει από πίσω κάτι καλύτερο από αυτόν. Αν υπήρχε κάτι καλύτερο, θα έλεγα τον Μπούλογλου πολύ εύκολα. Δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε τον Μπούλο.
Από την άλλη όμως, όπως είπα, πάντα η επιτυχία και αποτυχία ξεκινάει από τον, από τον πρόεδρο και πηγαίνει κλιμακωτά σε προπονητή, παίκτες κτλ. Λοιπόν, τώρα μια που είπε αυτό, και να προπονηθούν οι ρεκαρυπίτ, τι θα γίνει, ο Μενέντεθ τι θα κάνει, θα μάθει κοντρόλ ή θα του μάθεις να μην ξεχνιέται στο τεχνητό offside και κοιμάται πίσω και βγαίνουν πέντε με έναν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είπαμε, είναι ηθοποιός ο άνθρωπος, δεν είναι ποδοσφαιριστής. Τι να κάνουμε. Δεν είναι και ο μόνος βέβαια. Απλά αυτός έδειξε. Είναι ένας από αυτούς που έδειξαν. Ναι. Εγώ τώρα πάμε τώρα, γιατί πάντα αυτή είναι η οπτική γωνία η δική μου. Είπα τις προηγούμενες φορές κάποια πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό. Λέμε, άμα ήμουν, με έντυνε σήμερα το βράδυ καρυπίδι εμένα. Ακούς. Ναι. Από τη ζημία να βγάλω κέρδος. Λοιπόν, εγώ, μια που λέει για λύση συμβολέως, διάβασες. Έτσι. Λοιπόν, ναι, λέει. Ναι, ναι, αυτόν τον ηθοποιό, π.χ. τον Μενέντε θα τον έδιωχνα. Αύριο το πρωί-πρωί τον έλεγα από την Κρήτη, κατευθείαν πάρε το τέτοιο την Ανδαλουσία. Δεν ξέρω πού είσαι εκεί, στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, δεν ξέρω πού κοιμάσαι, πού κάνεις. Όπως και το Μαυράη θα τον έδιωχνα, 330.000 συμβόλαιο, 300, 320, 340, κάπου εκεί. Πάρε 200 και φύγε. Σε ευχαριστώ πολύ. Με τα 100 που θα περισσέψουν, σύνεχα 20-30 ακόμη να βάλω να πάρω έναν άλλον. Θα έδιωχνα αρκετούς παίκτες, σου είπα ήδη δύο. Κάτσε να σκεφτώ τώρα γιατί είμαι και λίγο έτσι. Κολλάσω. Καλά, τον κολλάσω δεν το συζητάμε, ρε φίλε. Εντάξει, θέλω να μείνει η γυναίκα του, αλλά δεν, δεν κάνει το παιδί. Δεν ξέρω, κοίτα. Τώρα τα λέω εύκολα. Γιουνές. Τώρα τα λέω εύκολα. Το Γιουνές. Όχι, το Γιουνές δεν θα τον έδιωχνα, θα έπαιρνα έναν καλύτερο και θα τον είχα αλλαγή το Γιουνές. Γιατί δεν βάζει Διαμαντόπουλο μέσα. Τραυματίας είναι ο Διαμαντόπουλος. Πάλι μην το λες αυτό. Το Γιουνές. Όταν πάει η μπάλα στο κεφάλι του και χάσει καμιά 10 κεφαλιές, τότε θα σου πω. Και τώρα σου λέω ότι είναι μια καλή αλλαγή ο Γιουνές, πιστεύω. Δεν είναι. Πάντα για το στόχο που έχει ο Άρης, έτσι. Για Ευρώπη. Δεν μιλάμε για πάμε. Αν ο στόχος ήταν παραπάνω, θα σου έλεγα ούτε για αλλαγή. Λοιπόν. Κάτσε να σκεφτώ τώρα. Μου είπε κολλάσω. Με πιστεύω πάντα θα σκεφτώ μετά. Θα πω 3-4 να βγάλω ό,τι μπορώ από αυτού. Ναι. Γιατί εντάξει, γίνονται και λάθος, λοιπόν, και λάθος επιλογές. Ναι, κοίταξε. Έχει Ματίγια, Μαρτίνεθ, Μαυράη, Μπάσα, Γκάμα, Ντιγκινή. Γιουνές δεν νομίζω ότι Ντιγκινή. Όχι, όχι. Ντιγκινή ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Έτσι, για τον Γκαρσία δεν ήταν τίποτα. Ο Γκαρσία πάλι ήταν, τον έβαλε αλλαγή στο 46. Ο Βέλεθ είναι καλό παιχτάκι. Ο Βέλεθ. Ναι, ο Βέλεθ τραυματίστηκε. Μενέντεθ, ξέρω εγώ, δεν λέει και πολλά. Όχι, ο Μενέντεθ είναι αυτός που λέω ηθοποιός. Ναι, Τζανακάκης. Α, Τζανακάκη δρόμο. Εντάξει. Αναγκαστικά δεν μπορούν να φύγουν και 10, εντάξει, όπως καταλαβαίνεις. Το καλοκαίρι όμως. Δυστυχώς ο Τζανακάκης ούτε για στόχο Ευρώπη μπορώ να πω ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο, ούτε καν σε αυτό το επίπεδο. Να σε καλά φίλε, για τον Εργοτέλη, για πιο κάτω, για εκεί είσαι μια χαρά. Η δική μου άποψη δεν σημαίνει ότι είναι σωστή, εντάξει. Θα κοιτούσα αυτούς που όπως είπε και αυτούς, εσύ τώρα που διάβασες ότι κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν να προσφέρουν, κόψιμο του συμβολέου. Τελείωσε φίλε, ευχαριστούμε πολύ, πόσο η συμβόλαιο, πόσο δούλεψες, να λίγο θα ζητάει περισσότερο, να λίγο στη μέση να τα βρούμε, γεια σου. Να βγάλω από τη ζημία κέρδος. Δεν γίνεται. Αλλιώς και θα τους φας μέχρι το καλοκαίρι. Θα πληρώνεις τζάμπα και θα χάσεις και τον άλλο στόχο, αν υπάρχει ακόμη, της Ευρώπης. Αυτά. Δεν έχω. Να σου πω κάτι, είναι έτσι λίγο ανάμεικτα. Είναι και καταλαβαίνεις όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει, είναι δύσκολο. Και είναι αμέσως μετά το μάτς. Είναι αμέσως μετά το μάτς. Δηλαδή, αν είχα μία-δύο ώρες, θα ήταν λίγο πιο μεστή. Καταλαβαίνω τη στεναχώρια. Εντάξει. Είναι ένα στόχος. Ως ένα σημείο μπορώ να το ασπαστώ, να το σεβαστώ. Αλλά εγώ έχω τη δική μου χαρά. Προχωράω. Όχι, δεν με ενδιαφέρει ο Άρης και τόσο. Αυτό. Με ενδιαφέρει ότι εγώ έκανα ένα πολύ εύκολο απόγευμα. Έκανα ένα τεράστιο σκορ, 0-6, με μια ομάδα την οποία εσύ δυσκολεύτηκες να την κερδίσεις, με 2-1. 2-0 ήταν, τα έφεσαι στα χασομέρια, έφαγε αυτόν τον γκολ πάλι. Άλλο 2-1, άλλο 0-6. Εντάξει, μπράβο. 0-6 με 3 με χατρίκ. Δεν θα πάω στο Λευκοπύργο. Στο Λευκοπύργο θα πάω, θα κατακτήσω τον double fed. Άμα το κατακτήσεις, να πας. Θα σε πάρω το ασπίδες, να μην ακούσει τις κόρνες, σε πάρω και μαύρα γυαλιά, αν βλέπεις τις φωτιές του πυρσού κτλ. Μπορεί να πάω στο τέτοιο, στο Σκουμπάρ δίπλα είναι. Δεν θα πάω στο Σκουμπάρ γιατί όλη η Θεσσαλονίκη θα φλέγεται και το βράδυ. Θα πάρω την πυροσβεστική. Τίποτα. Θα πα, θα σε κάνω εγώ ένα εισιτήριο. Προσφορά να πούμε όμορφα ωραία. Θα σε στείλω στη Γρυλανδία. Γρυλανδία εκεί μέχρι εκεί δεν θα ακούγονται οι πανηγυρισμοί. Λες, ναι, θα έρθεις μετά δύο μέρες. Άμα μου το κάνεις Παρίσι, δέχομαι. Παρίσι είναι τα κίτρινα γυλαίκα, καβρώμα η δουλειά είναι εκεί. Μπορεί να φας τίποτα κίτρινο να σε ξεκάσουν. Λοιπόν, άρα για να το κλείσω, Τάσο, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα ή να το πάμε να το πάμε σε ρί για να πάει σε 9. Εντάξει, όποιος φίλος θέλει, οι γραμμές έχεις ανοιχτές, Γιάννη.
23-10-287-38-69-45-287-38. Επαναλαμβάνω. Κύριε Καρυπίδη, σφίξαμε. Και σφίξαμε για να ξαναμαζέψει τον κόσμο. Δύσκολα, λέω εγώ, φέτος. Εγώ δεν λέω μην πάει ο κόσμος στο γήπεδο, προς Θεού, γιατί υπάρχουν κάποιοι που ακούτε με τις μασχάλες, εντάξει. Λέω για να ξαναμαζέψει τον κόσμο αυτά που είδες στον πρώτο γύρο, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα έως αδύνατο. Ακόμη και αν κάνεις τώρα 5-5 να κάνεις τα επόμενα και 6-6, δύσκολα. Λέω εγώ, ο Ζαχούλης, ο μικρός. Έτσι λέω. Και δύσκολα πέφτω έξω σε αυτά τα πράγματα. Γιατί όσο να είναι, 45 χρόνια στα γήπεδα είμαστε, είμαστε και λίγα. Αυτό, υπάρχει τεράστια απογοήτευση, το καταλαβαίνεις αυτό. Αυτά. Mm-hmm. Τι να σου πω εγώ άλλο. Γίνεται και... εδώ πέρα, ξέρεις, λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, κατάρες τέτοια. Ο προπονητής των, του αίτητου Σπάτων, τι είπε, παρετήθηκε. Γιατί? Ένας από τους λόγους, λέει, ήταν να ρωτήσει τον κύριο Χαλαμπίδη, είναι σωστή η πράξη ότι δεν δέχεται παρεμβάσεις στο έργο του, ήταν μια διαπραγμάτευση που κράτησε. Δήλωσε λοιπόν ο προπονητής: έχω ένα χαρακτήρα που θέλω να τον κρατήσω για μια ζωή. Δεν δέχομαι παρεμβάσεις στο έργο μου. Όσοι ποδοσφαιριστές με ξέρουν, γνωρίζουν τον χαρακτήρα μου. Δεν μπορώ να πω ποιες παρεμβάσεις δέχτηκα, αλλά αυτές ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή. Προφανώς υπονοεί ότι. Ποιος είναι αυτός, ποιος? Καγιούλης. Ο Καγιούλης. Γνωστός είναι. Στον Ηρακλή ήταν αυτός, ήταν. Ναι, δεν ξέρω. Υπονοεί ότι. Κάτι μου λέει. Δεχόταν παρεμβάσεις. Τέλος πάντων, επειδή είπα ότι δεν γνωρίζω, ευχαριστώ τον Χρήστο τον Μπάσπα για την ενημέρωση που μου έκανε και μου έστειλε το ρεπορτάζ για τον προπονητή του ΑΕΤ του, γιατί παραιτήθηκε. Ενημερώνουμε και εμείς τον κόσμο με τη σειρά μας ότι δεχόταν παρεμβάσεις στο έργο του. Απόλλων Πόντου, Λάρισα 0-2 στο 50. Στο 53, δύσκολα τα πράγματα για τον Απόλλων, μιας και εντάξει, θέλει μόνο νίκη. Μόνο νίκη. Λοιπόν, δύο κουβέντες από την πλευρά μου. Είναι μια ταπεινωτική ήττα, μια ξεφτελιστική ήττα, ξεφτύλα ολκής, από τις πιο ταπεινωτικές ήττες στην ιστορία σου, πιστεύω, για ένα θεσμό τον οποίο έχεις να τον κατακτήσεις 48 χρόνια και νομίζω ότι κάποιοι έπρεπε να πούνε σε αυτούς τους παίκτες, σε αυτόν τον προπονητή, yes, ότι ο Άρης έχει να κατακτήσει 48 χρόνια το κύπελο. Παρότι είσαι παοξής, μιλάς σωστά. Και ότι πρέπει, είμαι ο παδός, φίλε, πάνω απ' όλα. Είμαι ο παδός, φίλε, πάνω απ' όλα και έρχομαι λίγο στη θέση σου. Έπρεπε να πούνε σε όλους αυτούς ότι αυτή η ομάδα έχει 48 χρόνια να πάρει κύπελο και ότι σήμερα δεν έπρεπε ούτε για αστείο να σκεφτούν τον αποκλεισμό τους. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να βάζουν τα ποδαράκια τους στη φωτιά. Έπρεπε να είναι παθιασμένοι, έπρεπε να είναι λιοντάρια σήμερα. Τίποτα. Και να καθαρίσουν το ματσάκι από το πρώτο ημίχρονο για να μην υπάρχει και το άγχος και να δώσουν και την ευκαιρία και στα άλλα τα παιδιά, στα άλλα τα παιδιά, τους πιτσιρικάδες, να πάρουν μια ηθική ανταμοιβή, να πάρουν μια συμμετοχή όπως έκανε ο Πάκου που έβαλε δύο πιτσιρικάδες σήμερα μέσα. Γιατί αυτά τα παιδιά πάνε προπονήσεις, τρέχουν, κάνουν, δείχνουν, ράνουνε, κάνουν τα έξοδά τους. Έτσι. Τίποτα. Είναι εξευθελιστική, ντροπιαστική ήττα. Σήμερα από μόνοι τους έπρεπε να αυτοτιμωρηθούν, να αυτομαστιγωθούν οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής μαζί του Άρη. Εντάξει, πέρα από την καζούρα, την πλάκα. Ασορτή. Είναι ρεζιλίκι μεγάλο. Μεγάλο το ρεζιλίκι, μεγάλη ξεφτύλα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι τυχερός ο Άρης που διακόπτεται το πρωτάθλημα. Ένα μήνα του. Λόγω των 15 του μηνός θα ξαναγίνει το πρωτάθλημα. Λόγω των διαιτητών είναι 20. Πολύ τυχερός ο Παντελίδης. 25 μέρες. Μπράβο, που αυτή τη στιγμή διακόπτεται το πρωτάθλημα, διότι θεωρώ ότι με τέτοια ψυχολογία, με τέτοιες καταστάσεις, σε 2-3 μέρες από τώρα στην Ξάνθη, ήταν χαμένος από χέρι. Χωρίς να λέμε τι πιστεύουμε, έτσι. Μπορεί να πήγαινε ο άνθρωπος και να κάνει το 0-2. Δεν λέμε όχι. Έχει την ομάδα, έχει τη δυναμική, αλλά πρέπει να τα αποδείξεις και μέσα στο γήπεδο. Δεν το κάνω αυτό. Το έχει Τάσο, δεν μετράει. Τίποτα. Τέλος, γεια σας. Του χρόνου. Του χρόνου τώρα. Του χρόνου. Και αν. Πώς και τι και γιατί. Και να δούμε και τι εξελίξεις θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν, γιατί πιστεύω. Γιατί τώρα βέβαια είναι μια καλό ότι διακόπτεται το μάτς για να ανασυνταχθεί ο Άρης, ξέρω εγώ, αλλά και απ' την άλλη σκέψου τώρα 25 μέρες θα έχεις γκρίνια. Βέβαια θα έχεις. Στα site, σε εφημερίδες. Ο κόσμος βασικά. Στα καφενεία. Ο κόσμος. Στα ράδια. Μαύρες γιορτές. Μαύρες γιορτές. Θα είναι δηλαδή, θα είσαι επισκεμμένο το κεφάλι. Λοιπόν. Καλησπέρα. Πάμε λίγο στον Νίκο του Παπαδόπουλου, έχει κάτι να. Έλα Νίκο, ακούμε. Έλα Νίκο. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, παιδιά. Μεγάλη νύχτα απόψε, αναμένεται για τον Άρη. Mm-hmm. Δύσκολη νύχτα κιόλας. Να αναφέρομαι στις εξελίξεις τελευταίας στιγμής που προκύπτουν από το ρεπορτάζ της ομάδας, η οποία σε λίγη ώρα αναχωρεί από το Ηράκλειο για την Αθήνα.
όπου και θα διανυκτερεύσει το βράδυ για να επιστρέψει αύριο το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ θα υπάρξει απόψε στην Αθήνα μια συνάντηση, μια σύσκεψη κορυφής ανάμεσα σε Καρυπίδη, Διαμαντόπουλο και Παντελίδη, με θέμα ζήτηση φυσικά αυτόν τον ντροπιαστικό αποκλεισμό και τι ακολουθούν για τον Άρη. Και δεν ξέρω αν διαβάσατε και τη δήλωση του Καρυπίδη. Την διαβάσαμε. Τοποθέτησή του. Την τοποθέτησή του λοιπόν αυτή του Καρυπίδη. Το διαβάσαμε. Καρυπίδη. Νομίζω ότι για πρώτη φορά, νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση, ό,τι αναφέρει ακριβώς αυτό θα γίνει. Και από αύριο πρέπει να περιμένουμε αρκετές αλλαγές και περισσότερες εκπλήξεις ενδεχομένως από αυτές που μπορεί να είχαμε στο μυαλό μας για τις αποχωρήσεις κάποιων ποδοσφαιριστών. Έχεις κάποιο έτσι, κάποια αίσθηση ή κάποια πληροφόρηση, Νίκο? Εγώ... Η αίσθηση να... τέλος πάντων, αίσθηση, όχι. Η αίσθηση, η δική μου αίσθηση είναι ότι... Ποιο θα έβαζες δηλαδή που λες πρωτοκλασάτο, ας το πούμε? Η δική μου αίσθηση είναι ότι ενδεχομένως και ο Μαύρε, ας πούμε, ναι, είναι ένας πρωτοκλασάτος παίκτης που δεν πρέπει να θεωρείται πλέον σίγουρο. Όχι σίγουρο, εγώ θα τον έδιωχνα, φίλε. Θα τον έδιωχνα. Και νομίζω και δικαιολογημένα κιόλας, γιατί η παρουσία του μέχρι στιγμής δεν δικαιώνει τους ανθρώπους του Άρη για την επιλογή που πραγματοποίησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ένας βέβαια παίκτης πρώτης γραμμής που ήρθε με χαμηλό συμβόλαιο σχετικά ο Μαύρε. Με πόσο ήρθε, γιατί εγώ λέω κάποια νούμερα έτσι από αυτά που ακούγαμε. Ο Μαύρε ήρθε στον Άρη με 180.000. Με 180. Ναι. Καλά, 300-350 μας λέγαν τότε. Δεν είπε κανένας. Κανένας δεν είπε. 180 πήρε. 180 και πάλι πολλά είναι. Καλά, έχει χειρότερα. Ο Μπιρμπάτοφ στον ΠΑΟΚ, πήρε κανένα 1,5 χαρτί, να ξέρετε. Και το τονίζω για τον Μαύρο. Έχει χειρότερα. Για τον Μαύρο το τονίζω, είναι δική μου αίσθηση. Δεν είναι τίποτα περισσότερο. Όχι, όχι, εντάξει. Όχι, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε ριζικές αλλαγές στον Άρη και να σας πω την αλήθεια, εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι στον Άρη αυτό το οποίο πρέπει να γίνει πρώτα και χωρίς να επεκταθώ περισσότερο, είναι πρώτα να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα μέσα στα ποδητήρια. Εννοείς ότι στα ποδητήρια τι, δεν υπάρχει καλό κλίμα, Νίκο? Τι, δεν το κατάλαβα αυτό. Εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία δεν είναι ομάδα. Σωστό. Δεν υπάρχει πάθος, νεύρο, δεν υπάρχει αυτό που βλέπαμε στις πρώτες αγωνιστικές, δεν υπάρχει. Να μην κρυβόμαστε πίσω. Δεν υπάρχει πάθος και δεν υπάρχει νεύρο και δεν βλέπουμε ο ένας να παίζει για τον άλλο. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει. Που βλέπαμε στα πρώτα παιχνίδια. Κάτι που πέρυσι το βλέπαμε σε μεγάλο βαθμό και μεγάλο μερίδιο ευθύνη σε αυτό πέρυσι είχε ο Μυροφορίδης. Ναι. Άρα λες δεν υπάρχει ο αντίστοιχος Μυροφορίδης τώρα στην ομάδα? Δεν υπάρχει. Υπάρχει σίγουρα, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος Μυροφορίδης. Mm-hmm. Υπάρχει αντίστοιχος Μυροφορίδης. Ποιος? Γιατί έχεις αθλητικό διευθυντή. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο έδινε ο Μυροφορίδης. Ναι, εντάξει, ωραία. Είναι και αυτό ένα. Τώρα εντάξει, σε αυτές πάντα τις περιπτώσεις μπορούμε να βγάλουμε πολλά στο τραπέζι που φταίνε. Το θέμα είναι τι θα γίνει πλέον. Γιατί λέμε ότι η ομάδα διανύει τελευταίο διάστημα μια αγωνιστική κρίση, αλλά δεν καταφέρνει με τίποτα να βγει από αυτήν. Μάλιστα. Απλά πλέον περιμένουμε πολλές αλλαγές και πολλές εκπλήξεις, εγώ θα έλεγα. Και με μεγάλο ενδιαφέρον τι θα προκύψει από την απόψινή συνάντηση. Να αναμένουμε εξελίξεις λοιπόν. Οπότε στη δική σας εκπομπή με τον Νίκο Μοσκοβίτη μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις μέχρι τις 12. Δεν το αποκλείω. Ναι. Αποκλείω. Αλλιώς και στο Ζαγόρα την εκπομπή, αν είναι κάτι, νομίζω θα βγουν οι ρεπόρτερ του Άρη και θα ενημερώσουν. Εντάξει. Okay. Να σε καλά. Ωραία. Νίκο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Πάντως εδώ πριν πάμε στου ακροατές, όσους έχουμε περιμένουν 10 δευτερόλεπτα, αυτό που είπε και είπε και εσύ βέβαια, καλό θα ήταν αυτά ο Πρόεδρος να τα έλεγε πριν από αυτό το match. Δηλαδή. Να τους είχε πιστήσει την προσοχή ότι είναι ένα μάτς το οποίο δεν γίνεται να το χάσει ο Άρης. Εντάξει. Διότι θα υπάρχουν και δεν σας θέλω να είστε αυτά που είπε τώρα, να τα έλεγε και πριν. Μάλιστα. Να τα έλεγε πριν. Ωραία. Έτσι λέγω. Πάμε στους ακροατές. Πάμε στους ακροατές. 23-10-287-888. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Είμαι ο κύριος Κώστας. Μ' ακούτε? Ναι. Γεια σου κύριε Κώστα. Από το 1951 είμαι Αριανός, είμαι 81 χρονών, από το 1951, Άρης πάω κανένα μηδέν. Λοιπόν, έχω δει παιχνίδια του Άρη και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός Θεσσαλονίκης. Δεν έχω δει αυτό το παιχνίδι γιατί δεν έχω την Ερτένα, απλώς έχω τον Νόβα, κάνω και διαφημίσεις τώρα. Και άκουγα ραδιοφωνικά τον αγώνα με διακοπές, μια πήγαινε στην άλλη την ομάδα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ και στον Άρη μετά στο... Κάποια στιγμή ακούω 1-0. Μετά κάτι είχα γυρίσει στην τηλεόραση και ακούω μετά 3-0. 3-0. Το κάναμε και παίζουν. Τα αύλοι παίζουν. Ναι, προφανώς. Και θέλω να πω το εξής, ότι είχα ακούσει εχθές και προχθές κάτι μεγαλοστομίες από ορισμένους ότι θα κάνω μέση, το κύπελο θα πάρουν και θα κάνω, ξέρω, και στην κλήρωση θα είμαστε μεσάβοι. Και ήθελα, δεν μπορούσα να τους πιάσω γιατί δεν είχαν
χρόνο για να δώσουν τις γραμμές. Να σου πω ρε παιδιά, την μπάλα χαμηλά. Όταν παίζεις την μπάλα χαμηλά, θα κοιτάξουν να έρθουν, θα σου έρθουν και ευνοϊκά. Αλλά όταν πετάς ψηλά, από ψηλά ξέρεις πώς πέφτεις, σαν καρπούζι κάποιες χάσεις. Και έτσι έγινε ο Άρης σήμερα. Έγινε ζήλ των σκυλιών. Δεν μπορεί να δεν είναι τον τορπιός. Η ομαδούλα του χωριού. Σαν να έπαιζε λέει τώρα τον... Ο Άρης με τον Λιανοβέρα σήμερα. Για το κέντρο του Λιανοβέρα. Έτσι είναι. Είναι κρίμα από τον Θεό. Δηλαδή περιμέναμε κάτι να γίνει με... Λείπαν τον Παντελίδη. Ποιος Παντελίδη πια, τώρα αυτός είναι άσχετος. Φτάνει στο 82 λεπτό για να κάνει, να κάνει την τρίτη αλλαγή, τη δεύτερη αλλαγή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Για μένα... Κλείστε με αυτό, για κύριε Κώστα, κλείστε με αυτό. Ναι, μια λέξη μου. Ναι. Εύχομαι καλές γιορτές. Σε όλο τον κόσμο. Αν και εμείς θα περάσουμε τώρα μαύρα Χριστούγεννα. Έλα, έλα, δεν είναι η ζωή μας όλη το ποδόσφαιρο, κύριε Κώστα. Κοιτάξτε να δεις. Εγώ με το ποδόσφαιρο, γιατί μόνο ποδόσφαιρο βλέπω στην τηλεόραση, τίποτα άλλο δεν βλέπω. Ναι. Και βλέπω τις ομάδες της Ευρώπης και λέω καλά, ρε, οι δικοί μας ότι τον 20ο, τον 100ο δεν μπορούν να παίξουν. Να δείξουν ότι παίζουν μπάλα. Αυτή είναι μόνο για χωριά να παίζουν. Ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Να είστε καλά. Κανένα συγγνώμη. Αυτό που σου είπε ο Τάσος. Αντιλαμβανόμαστε τη στεναχωρία γιατί είμαστε οπαδοί. Πέρα από την καζούρα που κάνουμε εδώ ανάμεσα σε Άρη Πάουκ, όπως την κάνουμε, τη δεχόμαστε και όλα να το ξέρετε. Αλλά να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η ζωή μας δεν είναι ούτε ο Πάουκ ούτε ο Άρης. Έτσι. Είναι και ο Πάουκ και ο Άρης. Και ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο να καραγουστάρουμε. Να διασκεδάζουμε μέσα από αυτό, να περνάμε την ώρα μας, να ξεχνιόμαστε, να κάνουμε την τρέλα μας, την πλάκα μας, την καζούρα μας. Ως εκεί όμως. Ως εκεί, παιδιά. Πάμε στον κόσμο να μιλήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Στον επόμενο. Δεν περίμενε, λογικό ήταν ο δεύτερος. Καλησπέρα. 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 Χαίρετε. Τι κάνουμε, όλα καλά. Πολύ καλά είμαστε σήμερα, ναι. Είμαστε πάρα πολύ. Όχι και τόσο καλά, τέλος. Γιατί δεν είσαι καλά, ποιος δεν είναι καλά, ο Ζάχρος. Εγώ είμαι καλά. Α, εσύ είσαι καλά, ο Ζάχος δεν είναι καλά. Δεν είμαι, ρε φίλε, στεναχωρημένος. Έχει τη στεναχωρία του, Ζάχος. Τι να κάνω. Εχθές έλεγες για το Λεβαδιακό, σήμερα... Γιατί, αυτό που έλεγα, τι, εσύ, αλλάζει με το σημερινό, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι είναι αυτό, απάντηση είναι αυτό. Όχι, εχθές όμως ήσουν και φώναζες, έκανα το γύρισμα. Και πάλι λέω, αυτό που είπα χθες αλλάζει με την ήττα του Άρη. Τι ήταν αυτό τώρα που είπα. Όχι, δεν αλλάζει. Δεν μου λες πώς θα διώξετε τα παιδιά, να μην πείτε μας. Όσου θέλουμε θα διώξουμε. Δικό μα θέμα. Εσύ προφανώ είσαι παόξε. Δε ποιο θα διώξει εσύ. Εννοείται ότι είμαι παόξε. Δε ποιο θα διώξει εσύ. Άσου ποιο θα διώξει ο Άρης. Εσύ δε ποιο θα διώξει εσύ. Ποιο θα πάρει. Να κάνει τον τάμπλου. Τι σε νοιάζει να κάνει ο Άρης. Εγώ θέλω το δικό στον Γκαρσία Φλαράκι. Πα στη Λας Πάλμας, δίνει 4-5-6 εκατομμύρια πόσα θέλουν και τον παίρνει. Μάλιστα. Έτσι γίνεται. Δεν ξέρω τι ρήτρα του. Η ρήτρα του. Εντάξει, από δεν 500... γίνεται έτσι ακριβώς, μπορεί να γίνει και αλλιώς. Πώς γίνεται αλλιώς. Με άμεση επαφή με τον παίκτη. Ένα προσύμφωνο. Ο παίκτης πρέπει να ικανοποιηθεί η ομάδα πρώτα. Αυτό που λέει ο φίλος είναι ψαγμένος και το λέει. Δεν το λέει τυχαία, πιστεύω. Αν δεν ικανοποιηθεί η ομάδα, ο Γκαρσία μπορεί να θέλει να πάει όπου θέλει. Αν δεν ικανοποιηθεί, έχει συμβόλαιο με τη Λας Πάλμας. Μαζί σου. Κατάλαβες. Αν ικανοποιηθεί η ομάδα και καταβρεις και με τον παίκτη, τότε ναι. Μαζί όπου σου. Θέλει. Αλλά αν. Το άλλο γίνεται. Επειδή ο παίκτης ζει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το δεν άλλο είναι γίνεται. Καθόλου παράξενο να του γίνει όχι, μια πέρα. Πολύ καλή πρόταση. Άλλο λέω. Και να τον πει αυτή η πρόταση. Ναι. Κοίταξε λίγο. Πες και την ομάδα σου, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όμορφο, ωραίο. Τα βρήκα, εγώ μου αρέσει η πόλη. Ωραία, αυτό είναι άλλο. Ναι. Αλλά το ανάποδο γίνεται από αυτό που λες. Να τα βρεις εσύ με την ομάδα, να την ικανοποιήσεις και να μην θέλει ο Γκαρσία. Ναι. Τότε σωστό. Δεν πάει. Σωστό. Αυτό... Αλλά όταν ο Γκαρσία παίρνει 200 χιλιάρικα ναι, και, και πάει κάποιος να το δώσει ένα χαρτί. Φυσικά. Φυσικά. Άμα το δώσεις. Ξέρω εγώ, θα ήταν ένα μικρό δέλεαρ. Βρε, μεγάλο δέλεαρ θα ήταν, αλλά σου λέω, ο Γκαρσία πρέπει να ικανοποιήσει την ομάδα του πρώτα. Και μετά να τα βρεις με τον. Έλα φίλε, σ' ακούμε. Ζάχομου. Ναι. Ζάχομου. Ναι. Ξέρεις, σας αγαπάω και εσένα και το φιλαράκι μου τον Τάσο. Εντάξει, ο Γιώργος Αψυχανιώτη μου. Έλα. Ναι. Άκουσε να δεις. Δεν πειράζει. Εντάξει, δηλαδή, εγώ ειλικρινά, ας πούμε, στεναχωρέθηκα σήμερα. Δεν πειράζει, δεν φίλε. Δεν με πειράζει να χάρηκες λόγω. Δεν μιλιέσαι, σε βλέπω. Πώς τον είπαμε το φίλο. Γιώργος, δεν μιλιέται. Δεν μιλάζε ρε Σιτάσο, γιατί γιώργος. Άκουσε, όχι, γιατί λες στεναχωρέθηκα. Άκουσε, Γιώργο, άκουσε. Δεν στεναχωρέθηκα. Έλα, άκουσε. Χάλια είσαι. Εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα. Αν το αντίστοιχο είχε πάθει ο ΠΑΟΚ, εγώ θα χαιρόμαι. Εσύ γιατί να μην χάρεις, δεν το κατάλαβα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Μα δεν είναι εγώ κακό. Ήθελα ισοβαθμία να παίξουμε μαζί μπαράζ. Δεν πάει 6-0 να κερδίζαμε λίγο δύσκολο. Μόνο με 6-0 γινόταν μπαράζ. Ήταν λίγο δύσκολο. Ναι. Αλλά εντάξει τώρα
από το Daily Racism. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, εντάξει. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Έτσι όπως το λες, τι να κάνουμε. Εμείς φορούσαμε σήμερα. Άκου, Τάσο. Ας το κίτρινο μας, σε φορούσα. Οι άλλοι. Κίτρινο μας, γι' αυτό μπερδευτήκαμε, μας βάζαν γκολ. Πέρασε, έλα, σε μιλάει, σε μιλάει. Έλα Γιώργο, έλα. Τάσο, θα ανέβω σε Σαββατοκύριακο να βρεθούμε να πιούμε κανένα ξύδι. Να ανέβεις, εγώ είμαι υπηρεσία τα πρωινά μέχρι τις 3 στη δουλειά μου. Όχι ρε, βράδυ ρε, για βράδυ μιλάμε, για Σάββατο, Σάββατο Κυριακή. Θα μιλήσουμε στο φατσοβιβλίο. Οκ, οκ. Έγινε, Γιώργα, ρε. Καλό βράδυ. Άντε και πρίξε στεναχώρια σου, πιες κανένα ουίσκι. Καλό βράδυ. Πιες καμιά τσιγκουδιά. Μη στεναχωριέσαι πολύ τόσο πολύ. Άντε. Μας έπεισες, ο Σαχωρέθηκες. Το λέει και ο Μελισσοκόμος. Τελικά λέει επιβεβαιώθηκαν. Αυτοί που έλεγαν πως θα περάσει από αυτό το ζευγάρι η ομάδα που φοράει κιτρινόμαυρα. Ναι, δίκιο είχα. Ναι. Μπράβο της. Το έβλεπε, το έπαιξε, δύσκολα. Εγώ είπα πώς δεν το έπαιξε. Αν το έπαιζες 0-3 θα ήταν. Αν το έπαιζες 0-3 ημίχρονο θα ήταν. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα φίλε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Στον επόμενο. Εσύ. Έλα φίλε, εσύ. Το όνομά σου αν θέλεις. Ωραία, Βασίλης. Εντάξει, με τον Ντρέγια έχουμε πιει και ρετσίνα μαζί. Έχει τύχει. Τον έχω γνωρίσει, ένα δεν σε έχω γνωρίσει. Βασίλης, για βοήθα τον. Βασίλης, βοήθα τον λίγο. Εντάξει, τώρα άμα εσύ έχεις πιει, είμαι σίγουρος με 1000 άτομα. Εντάξει. Καλά. Με 1000. Καλά. Καμιά 50 ήταν Βασίλης. Θυμάμαι ένα Βασίλη από Αυστραλία τελευταία που ήταν. Τον Άγιο Βασίλη. Τον Άγιο Βασίλη. Θυμάμαι. Θυμηθήκαμε στην Τουμπαλίδη. Τώρα δηλαδή τι να σε θυμίσω τώρα. Τέλος πάντων. Εγώ φίλε δεν θέλω τον Καρσία. Εγώ θέλω να πάω να πάρουμε από τη Λας Πάλμας τον τεχνικό διευθυντή που βρίσκει όλους αυτούς τους Καρσία. Όλους αυτούς που φέρε δανεικούς και ΑΕΚ ναι. Και πιάσανε. Εγώ αυτόν θέλω. Τον δεν θέλω Αραούχο, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Ναι, βέβαια. Ότι είναι καλό στο σκάουτινγκ, εντάξει. Βέβαια. Δηλαδή, αν το πάρεις τον Καρσία, το πάρεις σε ένα παίκτη. Σκοπός είναι να πάρεις από τις Λας Πάλμας αυτόν που βρίσκει. Αυτόν που βρίσκει αυτούς, έτσι. Δεν είναι βέβαια, τον Αρούχο δεν τον έφερα από τη Λας Πάλμας. Βέβαια. Ποιον άλλον έφερα να πει Λας Πάλμας. Έναν ακόμη νομίζω. Το Λιβάγια. Πολύ καλό παίκτη. Πολύ καλά. Ναι, όλοι αυτοί που ήρθαν εδώ δανεικοί από τη Λας Πάλμας είδα ότι πιάσαν. Άρα ο τύπος που τους παίρνει εκεί μεταγραφές κάτι ξέρει. Ναι. Εγώ θέλω αυτό να πάω να μου πει. Ναι, αλλά ξέρεις τι, μήπως αυτό δείχνει ότι σκέψου αυτοί οι παίχτες και ο Γκαρσία, έτσι. Δεν μπορούν να παίξουν β' εθνική Ισπανίας και εδώ δείχνει δηλαδή την ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δείχνει. Β' εθνική δεν παίζουν. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και πολύ δύσκολο στο ισπανικό ποδόσφαιρο αυτοί οι παίκτες να πάρουν και ευκαιρίες. Σωστό και αυτό που λες. Και αυτό σωστό είναι. Κοίταξε λίγο. Δηλαδή... Και δεν είναι και βέβαιο ότι ένας ο οποίος. 0-3 τώρα νομίζω η Λάρης. Ένας ο οποίος έχει κάνει δύο καλές κινήσεις θα μπορεί εσαΐ να κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ θυμάμαι καλά, και το Ζήση το Βρίζα. Θυμάμαι το Βρίζα μια χρονιά που έφερε κανένα δύο ποδοσφαιριστές. Ποιον είχε φέρει, τον Γκαρσία. Το Μουσλίμοβιτς. Είχε φέρει τον Κοντρέρα, που έπαιξε στην ίδια ομάδα τους έφερε. Πες μου άλλο τα επόμενα 4 χρόνια που έφερε. Δεν είχε άλλους. Αν έπαιξε δηλαδή, αν και την Ευρώπη ολόκληρη σαν παίκτης, θα έφερε και άλλους. Έφερε άλλους 10 και το μόνο που έμεινε ήταν τα χαρτζηλίκια για τις μεταγραφές. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα μας. Μα αυτό είναι το θέμα, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ βλέπω και στην ΠΑΕΠΑΟΚ τώρα αλλάξανε. Φέραμε καινούριο τεχνικό διευθυντή τώρα στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν είναι, έφυγε ο Μίκελ. Είναι ένας που το φέραμε την Κροατία. Κροάτι, ναι. Ο οποίος είναι Πορτογάλος. Είναι πολύ δύσκολο. Πόσους έχει αλλάξει. Εγώ θυμάστε, δεν ξέρω αν θυμάστε τον Παρθένο που τον έλεγε ο Ντούρλινγκ, το θυμάστε το. Πόσους έχει αλλάξει τεχνικούς διευθυντές. Τον Τσιακόφ. Ναι. Πόσους έχουμε αλλάξει. Τρεις-τέσσερις. Έχουμε αλλάξει. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα άτομο τον οποίο να πεις ότι ακόμα και τον Μπρίγκοβιτ, ο Γιώργος Σαββίδης είπε τον έφερε, ο Ίβιτς λέει υπέδειξε να πάει να πάρετε τον Μπρίγκοβιτ. Δεν μου τον έφερε δηλαδή τεχνικός διευθυντής. 0-4 η Λάρισα τώρα, από όλο πόντου Λάρισα 0-4. Να σου πω κάτι αδερφέ και να κλείσουμε αυτό για να πάρουμε τους υπολείπους. Ναι. Πάλι καλά που δεν είδαμε τον Τάσο Κάκο τη μάνατζερ πριν κανένα δύο χρόνια. Άκου μην γελάς. Γιατί γελάς. Γιατί γελάς. Γιατί γελάς. Ο αφανής συμβουλάτορας του Ιβάν Σαββίδη. Ο κόσμος τον ο αφανής συμβουλάτορας του Ιβάν Σαββίδη. Ο τέος πρόεδρος πρωτοδικείου της ΠΑΕΠΑΟΚ.
ήθελε να φέρει τη μάνατζερ τον Τάσο Κάκο. Το σφαγέα, το σφαγέα της ομάδος. Και μέσα εδώ από τις εκπομπές σας πρόμαυες, σας πρόμαυες πτήσεις που κάναμε εδώ, το πολεμήσαμε αυτό. Αντέδρασε ο κόσμος. Αυτό ο κόσμος το. Καταλαβες. Είναι μάχη του κόσμου. Ναι, μαζί σου. Να πω κάτι τελευταίο για τον Άρη που είπε για όραμα. Ναι. Όραμα, φίλε, φέρνει η ομάδα και ο προπονητής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Άρης για να αποκτήσει όραμα δεν είναι και με χάλια διοικήσεις. Και ο Πάο και ο Άρης είχαμε όραμα. Το όραμα χτίζεται από τον προπονητή. Πάρεις ένα προπονητή, να τον πεις πάρε 3 χρόνια τα κλειδιά και φέρω μου παίκτες. Τώρα αυτόν που είχε ο Ισπανός είχε κονένα να σε φέρει κανένα παίκτη. Τώρα αυτόν που πήρες από την Τρίπολη, ποιο να σε φέρει, το Μανιά, την Τρίπολη. Κατάλαβες ναι, τι λέω. Κατάλαβα τι λες, αλλά διαφωνώ. Εγώ νομίζω το, δηλαδή, όραμα, το όραμα και τις προοπτικές τις δίνει ο πρόεδρος, φίλε. Δεν μπορεί να τις δώσει κανένας προπονητής και κανένας. Ναι, αλλά αυτός ο πρόεδρος είναι ένα project το οποίο πρέπει να το χτίσει, δηλαδή. Ο Πάου για να βρει το Σαββίδι, πόσες μάχες έδωσε. Πόσες, δηλαδή πρέπει να επιμένεις και εσύ και να λες. Δεν τον βρήκε κιόλας, ο Σαββίδης βρήκε τον Πάουκ. Ναι, αλλά ο λαός του Πάουκ ζητούσε επενδυτή. Εσύ ζητάς επενδυτή. Πώς δεν ζητάμε, τι λες ρε φίλε. Πώς δεν ζητάμε. Φυσικά ζητάμε. Ωραία. Γιατί ακούω εγώ, ότι θέλει να κάνει στο... άλλοι θέλουν να κάνουν κουμπά. Έτσι ακούω εγώ. Δεν ξέρω. Άκουσα. Στον πρόλογο μου είπα ότι εγώ δεν μοιράζω μπούλο εσύ, γιατί δεν υπάρχει τίποτα από πίσω καλύτερο. Αν υπήρχε θα σου έλεγα δεν είσαι λίγος ο επόμενος. Το νομίζω κατανοητός γίνομαι με αυτό. Αλλά φαίνεται, φαίνεται ότι δεν μπορεί. Ούτε καν, sorry, δώσε μου, ούτε καν σε αυτό το πιο εύκολο δεν μπορεί. Αυτό δείχνει. Τι να σου πω. Να σε καλά, φίλε. Ποιο επόμενο προπονητή στον Άρη. Ποιο βλέπεις, για πες. Άμα δεν κλείσεις την ΑΕΚ. Χειμένες. Το Χιμένες. Άμα δεν κλείσει την ΑΕΚ, το βλέπω δεν εγώ. Υπάρχει, μακάρι. Δεν υπάρχει. Εγώ είπα και χθες ότι αν γίνει η στραβή που έγινε τελικά, εγώ θα τον έδιωχνα τον Παντελή. Αν είναι πρόεδρος. Ισπανό ναι, προπονητή, ναι. Να ξέρεις ο Άρης. Ναι, ελεύθερος είναι. Το έγραψε και ένας φίλος. Ελεύθερος είναι. Πάει να τον πάρει. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Για χαρά. Καλό θα τα αλλάξω όλα. Πάμε στον επόμενο πριν το διάλειμμα. Ένα δεν έχουμε. Δύο. Εντάξει, πάμε στο δύο, μην καλείτε άλλοι. Γιατί ναι, κάνουμε... κάναμε και 8.30 διάλειμμα. Διπλό θα κάνουμε. Όλα μαζί. Τέλος πάντων. Έλα, πάμε στους δύο και πάμε μετά στο. Δύο λακωνικοί. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Στον επόμενο, στον τελευταίο. Καλησπέρα. Καλό στο δίδυμο το δυνατό. Νάτος. Γεια σου, φίλε. Ηγεσίας. Γεια σου, Νικολάκη. Τα σούλη μου. Έλα, παλικάρι μου. Θυμάσαι εσύ, επειδή είσαι μέσα στα κόλπα, δεν είσαι κανένα. Θυμάστε τον ΠΑΟΚ, ποιον αγώνα ήταν κάτω στην Αθήνα ρε, που παίξατε και βλέπατε ξεφτύλα, λες τι είναι, τι ομάδα είναι αυτή και γυρίσατε τις πλάτες. Με το Θρασίβουλα. Με το Θρασίβουλα. Αυτό ακριβώς ήταν σήμερα. Ναι. Γιατί Θρασίβουλο τότε φίλε γινόταν όλα αυτά. Ποιον έχεις τότε πρόεδρο και όλα αυτά και του Ζαγοράκη. Εκείνα τα χάλια. Ζαγοράκη. Ζαγοράκη. Κάτι προπονητές της πλάκας και κάτι να είχαμε να λέγανε. Πότε ήταν, το 7 ήταν το 8 ρε με το Θρασίβουλο. Δεν στο πω, κάτω ρε. Πότε πήρες όραμα αρχηγέ μου. Απλά πράγματα. Άσε τώρα δε, εγώ βαρέθηκα. Εγώ πλέον να συμβιβάζουμε πλέον με τα ψευτοοράματα. Τελείωσε το παράδειγμα. Το ψευτοόραμα για μένα τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί πλέον να με πείσει κανείς. Τέρμα. Δεν πρόκειται να ξανασυμβαστώ με κανέναν. Άντε να πούμε γιατί ο καθένα, όχι θα δούμε, τι να δεις ρε φίλε. Νίκο είναι, μεγάλο, είναι μεγάλο το ρεζιλίκι. Είναι πολύ μεγάλο τι το ρεζιλίκι, είναι ξεφτύλα μεγάλη. Κάνε μεγάλο, κοίταξε να δεις. Ό,τι έχεις, δηλαδή έχεις ένα σύλλογο, ο οποίος έχει μια δυναμική, ένα brand name, έτσι. Η δυναμική που έχει και το brand name ισοδυναμεί με αυτό το προπονητή, με αυτό το τεχνικό διευθυντή ποιος είναι, με αυτό τον πρόεδρο. Τέλος πάντων επιχειρηματία, ισοδυναμεί. Ο ένας είναι Everest και ο άλλος είναι φιλοπάπου με τα λόγια του Ζάχου. Το 2007 ήταν Θρασίβουλος ΠΑΟΚ 4-2. Μπράβο, λέμε, περίμενες κανένα χαΐρι. Πότε είδες το όραμα, λες, φίλε, να δω κάτι κι εγώ, φτάνει, δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα, κουράστηκα, τα ίδια, όχι φταίει ο ένας, όχι φταίει ο ένας ο παίχτης, φταίει ο άλλος ο προπονητής, φταίει ο άλλος. Μόλις ήρθε ο πρόεδρος, χλάτς, πήρες και το όραμα. Ήρθε πρόεδρος ανάλογος της δυναμικής του συλλόγου. Ζαγοράκι είχα τότε, να ξέρεις το αυτό. Μπράβο. Ήταν η πρώτη χρονιά με τις σαρδέλες που λέγαμε. Με σαρδέλες, τότε. Τι να κάνετε. Αυτό μου θύμισε σήμερα. Απλά βάλανε ένα στόχο τριετίας, τότε αν θυμάσαι με δηλώσεις που είχε κάνει ο Θοδωρής Ζαγοράκης, αλλά από τον επόμενο χρόνο. Από τον επόμενο χρόνο κάναν πορεία πρωταθλητισμού. Και με αποκορύφωμα το 10.
Ο Ζαχαρόπουλος το καλό που έκανε, ναι μεν πήγαινε την ομάδα εκεί που την πήγαινε, τελικά δεν πήγαινε πουθενά, αλλά πήγε και βρήκε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο που λέτε εσείς τώρα. Ναι. Σωστό αυτό. Τα άλλα είναι να... Αυτός τον έφερε. Ποιος τον έφερε, εγώ τον έφερα. Σωστό αυτό. Αυτός τον έφερε μαζί με τον κόσμο σας που λέει θέλω επιχειρηματία. Σωστό αυτό, γι' αυτό και αυτός ο Άγιος άνθρωπος του πλήρωσε τα χρέη και αυτού και του ζήσει. Αυτό, έναν επιχειρηματία μεγάλο. Λες δώσε πάρε, πάρε, δώσε πάρε. Αλλιώς θα είσαι στη ΦΑΠΑ. Μια από εδώ, όχι φταίει ο ένας, όχι φταίει ο άλλος, όχι φταίει ο Μαυράη, όχι φταίει ο Παπαράη, όχι φταίει εκείνη. Δεν γίνεται έτσι χαίρι. Τώρα τι γίνεται. Τώρα, να σου πω, να τώρα είπε ο προηγούμενος ο φίλος ο Παοξής και λέει το Χιμένα, το οποίο εγώ το έγραψα στο Ζάχο προηγουμένως. Αυτό είπα. Είναι ο Μανώλο Χιμένας ελεύθερος. Μπορεί να το φέρεις. Παιδιά. Όχι, φίλε. Εσύ αν ήσουν ο Χιμένεθ, θα ερχόσουν στον Άρη μετά από δύο προπονητές που έχουν αποτυχεί. Με τον Άρη 78. Του αυτού επιχειρηματία, ξέχασε το. Γιατί και η ΑΕ, πρόσεχε να δεις, όταν πήγε στην ΑΕ. Δύσκολο να ερχόταν, φίλε. Αυτό σου λέει. Ξέρεις γιατί. Γιατί ο Χιμένεθ δεν ήταν κανένα κορόιδο. Ο Χιμένεθ με το Τσιγκούνι. Το ίδιο λέτε. Ναι, με το Τσιγκούνι ξέρει τι θα κάνει. Ναι. Σου λέει μου στέλνει Χριστοδουλόπουλο, μου στέλνει Αραούχο, μου στέλνει, δεν μου παίρνει, μου κάνει. Γεια σας, εγώ φεύγω. Όταν ήρθε ήταν άλλα τα δεδομένα. Εγώ φεύγω ως πρωταθλητής Ελλάδος. Άσχετα είναι τα χάρτηρο. Ή τρομοκρατημένη πορεία. Καταλάβες. Όταν ήρθε, η ΑΕΚ δεν είχε τίποτα. Όχι μόνο σαν πρωταθλητής και σαν κυπελούχος έφυγε. Μια όχι, όταν ήρθε ο Χιμένα τι ήταν. Όταν ήρθε. Δεν ξέρω τι. Β' εθνική ομάδα ήταν. Ναι, αυτός είναι. Με κάτι τον κράτησαν. Με κάτι σαπάκια παίχτες. Μπράβο. Ναι, τον κράτησε. Ποιος τον κράτησε. Είχε όμως τον επιχειρηματία. Όπως κράτησε ο Ζαγοράκης στο Σάντος και τους είπε, μας είχε πει τότε ο Κωστέρας έρθει στο κήπεδο. Αυτή είναι η επιλογή μου, τέλος. Με τις Αρδέλες τότε δεν είχε βγει ο Ζαγοράκης και είπε ο Κωστέρας έρθει στο κήπεδο. Εγώ Σάντος κρατάω. Τελειώσαμε. Αλλά δεν γινόταν τίποτα όμως και με αυτόν. Με διαχείριση και με τρίχες και τέτοιες δεν γινόταν τίποτα. Κατάλαβε όμως ο άνθρωπος ότι σου λέει παιδιά, δεν γίνεται το χαΐρι, άσε να βρω κανένα φέρω κανένα επιχειρηματία. Πήγε τον έριξε τον άλλον, τον έριξε τον Παλαμούτη, τον έφερε και άντε γεια. Και ορίστε τα αποτελέσματα. Τα σημερινά. Και εμείς κάναμε τη λέσχη, είδαμε ότι δεν μας βγαίνει η λέσχη και τι κάναμε μετά. Για πες μου, τι κάναμε. Αντί να πάμε να ψάξουμε να βρούμε κι εμείς ένα μεγάλο επιχειρηματία, ένα-ένα της δυναμικής μας, και στην μπάλα και στο μπάσκετ. Γιατί και στο μπάσκετ κι εσείς έχετε πρόβλημα. Γιατί εγώ, να σου πω και το άλλο, μακάρι να βρείτε ένα επιχειρηματία και στην μπάσκετ και βρούμε κι εμείς. Ή να βρούμε κι εμείς μπάσκετ και βρείτε κι εσείς. Δηλαδή ο ένας τραβάει τον άλλο. Δεν γίνεται. Εγώ δηλαδή το ότι θα πας εσύ μπροστά, εύχομαι να το δουν οι δικοί μας και να πούν... Να πάμε και εμείς μπροστά. Δεν Νίκο, γίνεται με τα... Ένα λεπτό. Αυτό ότι ο ένας τραβάει το άλλο το θεωρώ μεγάλη χαζομάρα. Μεγάλο λογότυπο το οποίο δεν βρίσκει εφαρμογή και η εφαρμογή είναι μπροστά μας. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν επενδυτή Χωσάδα και ο Άρης δεν μπορεί να βρει. Τι θα πει ο ένας τραβάει τον άλλο. Τι θα ψάχνει πει. Να βρει. Μισό, ψάχνει να βρει. Θέλει. Τι δεν θέλει, τι κάνει. Ζάχο μου θέλει. Α, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο που λες. Το ότι δεν θέλει ή θέλει. Ναι. Οι διπλανοί ήθελαν όλοι, μέχρι και οι πέτρες ήθελαν. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Αυτό έχει δίκιο. Οι πέτρες ήθελαν. Αλλά αυτό ότι όταν ένας πάει καλά τραβάει και τον άλλον είναι μια χαζομάρα πιστεύω. Μια χαρά πηγαίνει ο ΠΑΟ χωρίς να είναι ο Άρης καλός. Και ο αυτοκριτική που έχω κάνει για μένα είναι ότι πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Έκανες λάθη, έκανες τι έκανες, πρέπει να δεις τι λάθη έκανες και πρέπει να ξαναβγείς πάλι από τις τάχτες σου. Αν δεν το κάνεις, μετά δεν σε φταίει κανείς, φίλε. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Οκ, okay, Νικόλα, να είσαι καλά, φίλε. Φιλάκι. Καλό για βράδυ. Καλό σου, βράδυ. Λοιπόν, σου, πάμε στο διπλό διαφημιστικό διάλειμμα. Επειδή ρωτάνε κάποιοι φίλοι, ναι, τι ώρα επιστρέφει η αποστολή του Άρη, δεν θα έρθει η αποστολή δεν θα του Άρη. Εδώ, Αθήνα. Αύριο πρωί. Αθήνα θα διανεκτερεύσουν τα παιδιά. Και αύριο λογικά θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε και ο Νίκος Παπαδόπουλος προλίγο από το All About Άρης, θα γίνει και έκτακτη συνάντηση σήμερα στην Αθήνα ανάμεσα στον Θόδωρο Καρυπίδη, τον πρόεδρο του Άρη, τον κύριο Διαμαντόπουλο και τον κύριο Σάββα Παντελίδη. Και αναμένονται και εξελίξεις έως και λύσεις συμβολέων πρωτοκλασσά των ποδοσφαιριστών. Αυτές είναι οι πλώτες πληροφορίες. Έτσι, για οποιαδήποτε ενημέρωση. Θα έχουμε μετά τα παιδιά εκπομπή. Ναι. Πιστεύω μέχρι τις 12 μπορεί να υπάρχει. Στενάχωρα πράγματα. Ναι, σε βλέπω. Στενάχωρα. Δεν θα φάσαι. Κοίταξε λίγο. Ναι. Ξέρω πότε θα κάνω καζούρα. Ναι. Αμέσως μετά. Άκουσε με λίγο. Αμέσως μετά το match. Θα πεις δύο-τρία πράγματα, γιατί είναι και η εκπομπή που κάνεις καζουρίτσα. Είναι τέτοιο το είδος εκπομπής, αλλά
βλέπεις ότι είμαστε με το όριο που πρέπει να έχουμε. Έτσι, όμορφα και ωραία. Λίγο κάνεις, εγώ θα σαν οπαδός, αντιλαμβάνομαι γιατί και εγώ τα έχω περάσει, και εγώ συγχύζομαι, και εγώ τσατίζομαι, και εγώ τρελαίνομαι, και εγώ αρρωσταίνω, τα έχω περάσει και τα ζω. Έτσι. Την άλλη μέρα θα είμαι λίγο πιο προκλητικός. Αλλά αμέσως μετά την επόμενη ώρα, ρε φίλε, μου το έκανανε γνωστοί. Ναι. Εδώ σήμερα με έστειλε ένα. Στο 3-0 μου έστειλε ένα. Μου έστειλε στο 3-0 σήμερα ένα. Με έστειλε, εντάξει. Αύριο ασώστερε δεν θα τον έσβηνε. Εντάξει. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, πάμε στο διπλό διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές για να ακούσουμε τις δικές απόψεις στο 2310-287 και 38, 69-45-287 και 38. Επιστρέψαμε. Μετά από το σύντομο 17 λεπτό διάλειμμα που κάναμε. Επιστρέψαμε. Δεν γίνεται αυτό, φίλε. Ναι, δεν γίνεται. Πρέπει εδώ να προγραμματίσει ο σταθμός, δεν ξέρω ποιος κάνει κουμάντο. Το πρόγραμμα ποιος το βγάζει. Είναι ο ηχολήπτης υπεύθυνος για το. Όχι, θα τα πούμε στον αέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ο ηχολήπτης υπεύθυνος για τα διαλύματα. Εγώ έπρεπε να. Αν είναι ο ηχολήπτης υπεύθυνος για τα διαλύματα, έτσι, να αποδώσουμε ευθύνες στον ηχολήπτη. Αν όμως είναι ο σταθμός υπεύθυνος για τα διαλύματα, ή πρέπει ο ραδιοφωνικός παραγωγός να κάνει τα διαλύματα, να ξέρουμε. Ποιος είναι λοιπόν υπεύθυνος, να μας πει. Ας βγει κάποιος εδώ διευθυντής, να μας πει. 17 λεπτά διάλειμμα δεν γίνεται. Δεν είναι σωστό για τον ακροατή. Χάνουμε την ακροαματικότητά μας. Χάνουμε τον κόσμο. Υπάρχουν δύο εκπομπές, πέντε που πουλάνε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Να τις χάσουμε και αυτές. Λοιπόν. Άμα τις χάσουμε και αυτές, και οι χολύπτες διαπληρώνονται κάποια στιγμή. Άρα όλη εδώ η δουλειά, στο Λίμπερο και στο οποιοδήποτε σταθμό, πρέπει να είναι συνολική. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Γιατί ένας κρίκος θα μας πάσει από την αλυσίδα, καταλαβαίνεις ότι θα ανοίξει η αλυσίδα και θα φύγει ό,τι έχει μέσα. Αν αδιαφορώ εγώ, αδιαφορεί ο Γιάννης, αδιαφορεί ο Χρήστατος, αδιαφορεί ο Κόλκας, αδιαφορεί ο Ζαγόρας, το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή συνεργασία ανάμεσα σε όλους. Εντάξει, και αν υπάρχουν κάποια προσωπικά προβλήματα, εργασιακά ή όχι, δεν φταίμε εμείς που κάνουμε εδώ τα μικρόφωνα. Και κάνουμε τον αγώνα να φέρουμε, ξέρω εγώ, 10 πελάτες, 5 ακροματικότητες κτλ. Βρείτε τα μεταξύ σας. Να γίνει τη σωστή δουλειά. Τι θα κάνουμε τώρα. Μια μικρή παρένθεση, όμορφα, ωραία, γιατί είναι το παράπονο του κόσμου, αλλά να σας ανοίξω εδώ τα μηνύματα. 7 μηνύματα μου στείλαν. 17 λεπτά διάλειμμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ξεκινάμε και 10. 8 και 10. 17 λεπτά διάλειμμα. Διαβάζουμε και τους χορηγούς. Εντάξει. Άστο. Να βάζουμε διαφημίσεις και αφεύγουμε τότε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ωραία, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε όλοι. Λοιπόν, είναι αντιραδιοφωνικό. Όλοι πρέπει να το καταλάβουμε. Όλοι θα προσπαθήσουμε να είμαστε στην ώρα. Όλοι πρέπει να το καταλάβουμε. Εντάξει. Δεν λέω κάτι κακό. Πιστεύω ότι μιλάω λογικά. Όποιος έχει αντίρρηση, είτε είναι ιδιοκτήτης, είτε είναι διευθυντής, είτε είναι ηχολήπτης, εδώ είμαι να βγει να το συζητήσουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, εδώ θα την κάνω, Γιάννη, μαζί σου. Μαζί σου, Γιάννη. Γιατί 9 παραπέντε μου παίρνει 3 γραμμές. 9 παραπέντε μου παίρνει 3 γραμμές. Δεν θα του πάρει. Δεν θα τους πάρεις. Διάλειμμα, βάλε διάλειμμα. Βάλε διάλειμμα. Αν πρέπει να κάνεις διάλειμμα, βάλε διάλειμμα. Διάλειμμα. Λέει ο χολύπτης διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το τριπλό διαφημιστικό διάλειμμα. Να πω κι εγώ κάτι. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι από εδώ και πέρα. Θα μπαίνουν τα διαλύματα κανονικά στην ώρα τους και αν υπάρχει κάποιος ακροατής, ή θα περιμένει, ή θα κλείνει και θα παίρνει αργότερα. Εμείς κάναμε αυτό γιατί υπήρχε μεγάλη. Αυτό το οποίο περιμένει. Κάποιος το κανονίζει, να ξέρεις. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση το κανονίζει ο ηχολήπτης. Τώρα σήμερα ήταν η περίπτωση. Οι πρωινοί ηχολήπτες, άμα θα πάρεις 8 παρα 5 και έχει ακουρατή, στο κλείνουν. Εντάξει. Και βάζουν 8 η ώρα, όμορφα και ωραία, τη διαφήμισή τους. Αυτό σημαίνει επαγγελματισμός για ηχολήπτη. Έχει γραμματεία. Κατάλαβες. Δεν έχει καμιά γραμματεία. Και οι απογευματινοί που δεν έχει γραμματεία μετά τις 5 το ίδιο κάνουν. Πάμε στην εκπομπή. Λοιπόν, είπαμε, θα γίνεται από εδώ και πέρα. Αλλά αυτό κάποια το πράγμα. Στιγμή. Πρέπει λίγο να ο καθένας μας να λάβει την ευθύνη που τον αναλογεί. Λοιπόν, να μην είμαστε αδιάφοροι. Όμορφα και ωραία, με αγάπη το λέω, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Πριν πάμε, να δώσω τα χρόνια πολλά στο φίλο μου το Γιάννη που έχει τα γενέθλιά του σήμερα και σας στέλνει και χαιρετίσματα. Χρόνια πολλά, Γιάννη. Αριανός στεναχωρημένος ο Γιάννης και αυτός. Εντάξει, όλοι στεναχωριόμαστε κάποια στιγμή αφού είμαστε οπαδοί. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Να είσαι καλά, πολύχρονος Γιάννη, και ό,τι επιθυμείς πιτσιρικάς είναι. Οπότε. Διάβασε αυτό που λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Όταν μια εκπομπή πετάει σε ακροματικότητα και πουλάει διαφημίσεις, δεν αυξάνει το διαφημιστικό χρόνο εις βάρος εκπομπής, αλλά αυξάνει το κόστος των διαφημίσεων διατηρώντας τον ίδιο αριθμό διαφημίσεων. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ναι. Άλλο ήταν το θέμα, φίλε Γιώργο, σήμερα όμως. Δεν ήταν αυτό. Ναι. Σου λέει πουλάς πιο ακριβά και έγινε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι, δεν κατάλαβε ο Γιώργος τι έγινε σήμερα. Εντάξει.
Εντάξει. Και το ίδιο λέτε και οι δύο, διαφορετική οπτική γωνία. Το θέμα είναι ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Έτσι. Μην το ξεχυλώνουμε. Αν δεν γίνονται στην ώρα τους, στραβώνουν όλα. Εντάξει. Και οι ακροατές παραπονιούνται και οι διαφημιστές παραπονιούνται. Απλά είναι τα πράγματα. Και αυτό γίνεται γιατί ο καθένας μας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του. Εντάξει. 23-10-287-3-8-69-45. Αλλά μα μιλάς γίνεσαι κακός. 69-45-287-3-8. Αν έχουμε κόσμο θα τον ακούσουμε, αλλιώς θα φιλιαρίσουμε εμείς. Πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου φιλάρετε. Καταρχάς θέλω να πω ότι το κάνατε επίτηδες για να μην βγουν να κάνουν παράπονα οι Αριανοί για την ομάδα τους. Όχι. Εγώ και αγγελάω σήμερα είναι άσχημη βραδιά για μας. Αλλά όχι φυσικά, το κατάλαβες αυτό, γιατί πέσαν σοριδών τα τηλεφωνήματα στην αρχή και αναγκαστήκαμε να κάνουμε διπλό διάλειμμα. Εντάξει, και δικό μας λάθος είναι και ασυνεννοησία. Πιστεύω θα... Σαχώ, εσύ ναι. Είσαι 4 μήνες εδώ, σωστό, εγώ είμαι 8 σωστό, χρόνια. Σωστό, αυτό είναι σωστό που λες. Εγώ είμαι 3 μήνες, 3,5. Κάτι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, άρα θα υποσχόμεθα να το φτιάξουμε, να το ρυθμίσουμε το θέμα. Θα γίνονται στην ώρα του τα διαλύματα. Θα γίνονται, παιδιά. Λοιπόν. Εντάξει, θα το θέλω να αλλάξω λίγο και να ακούμε. Επειδή σ' άκουσα, Ζάχο, και ναι. Χθες θα το έλεγα για την ίδια μου την ομάδα mm-hmm. και δεν έχω λόγο να διαχωρίζω τα πράγματα σε αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Το πρώτο που όταν άκουσα ότι τόσα χρόνια όλοι είναι αποτυχημένοι, ναι. Όταν τσουβαλιάζουμε τα πράγματα δεν αξίζει. Δηλαδή, σίγουρα όλοι κάνουμε λάθη, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι αλάθαστος, γιατί δεν θα ήταν σε αυτόν τον κόσμο. Θα ήταν έξω. Σωστό αυτό. Λίγο μία υποσημείωση, φιλάρετε. Μία υποσημείωση. Εγώ το εντάξει. Εννοούσα ότι είναι αποτυχημένο όσον αφορά επίτευξη στόχων. Να πάρει μία χαρά ο κόσμος του Άρη. Δεν έχει δει χαρά 48 χρόνια. Σίγουρα. Αυτό το πράγμα λέω. Αυτό. Αλλά... Δεν εννοώ ότι κάνα κακοδιαχείριση, που γίνανε και αυτά βέβαια. Λέω ναι. Όσον αφορά επίτευξη στόχων. Όλοι εκ του αποτελέσματος είναι αποτυχημένοι. Όλοι τους. Όταν συμβαίνει αυτό όμως με πολλά άτομα, ναι. διαφορετικά εννοώ, ναι. τότε σίγουρα κάτι πάει στραβά με όλους. Δηλαδή ναι. με όλους, όχι αυτούς που διοικούν μόνο, αλλά όλους μας. Βέβαια, και, μα και εγώ βάζω, γιατί σε αυτούς μας βάζω και εμείς κάναμε λάθη σαν κόσμος, φυσικά. Και το πρόβλημα βρίσκεται για μένα ότι δεν υπάρχει αυτή η λέξη πραγματικά φέρνει αναφυλαξία στους οπαδούς. Υπομονή. Υπομονή. Πες μου τώρα τον Αριανό πώς να τον πεις να κάνει υπομονή δηλαδή. Για πες μου. Α, εδώ σε θέλω. Δεν μπορεί να μετράς 40 χρόνια σε αυτόν που έρχεται τώρα, γιατί δεν είναι 40 χρόνια αυτός που έρχεται τώρα. Σωστό, αυτό είναι σωστό. Καλά έχουμε όλοι μας το να κερδίσουμε αυτό που μας αξίζει μέσα από το μυαλό μας, αλλά για να το πετύχεις αυτό το πράγμα πρέπει να κάνεις βήματα, άλματα, πέφτεις και στο κενό. Δηλαδή... Αυτή τη στιγμή έχετε ένα πρόεδρο ο οποίος πραγματικά ό,τι μπορεί κάνει, έτσι το βλέπω. Σωστό αυτό. Οικονομικά, λοιπόν, στα οικονομικά δεδομένα του ό,τι μπορεί κάνει. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα όμως, όταν τον πιέζει ο κόσμος, άλλαξε τον προπονητή, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο και κάνει κάποιες κινήσεις, δηλαδή το λάθος στο λάθος γίνεται πολύ εύκολα. Ωραία, άμα είναι, εδώ είναι καλή συζήτηση, αυτή θα την κάνουμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, άμα είναι, θεωρεί λάθος να μην το κάνει, να μην ακούσει τον κόσμο. Είναι εύκολο. Εκεί φαίνεται όμως, εκεί φαίνεται και ο, πώς να το πω, ο ηγέτης ή ο τιμονιέρης ο καλός. Τι θα πει, εύκολο σίγουρα δεν είναι. Μήπως ειδικά είναι εδώ... όταν υπάρχει μάζα μεγάλη. Αλλά αν πιστεύει ότι είναι το σωστό, να κάνει αυτό που πιστεύει αυτός σωστό. Μήπως είναι εδώ το κλειδί της αποτυχίας όλων όσων διοικήσανε. Ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι μια αποτυχία για αυτό. Υπάρχει ισχυρή δύναμη του κόσμου να επιβάλλει την άποψή του. Μήπως πρέπει να αλλάξει ρόλο ο κόσμος και να είναι ο παδός που να μπορεί να... Αυτό εννοώ υπομονή. Ναι. Δεν εννοώ υπομονή να περιμένεις 15 okay. χρόνια. Αυτό δεχτώ. Εννοώ αυτό να, δεχτώ. Να δώσεις το δικαίωμα στον άλλον να μπορέσει να λειτουργήσει το πρόγραμμά του. Και αυτό το πρόγραμμά σωστό. Του δεν μπορεί να είναι 6 μήνες, ούτε 3 μήνες. Γιατί μου λες τώρα για να παίξει,
που πόσα χρόνια τον έχεις. Φυσικά δεν τον έχεις και χρόνια, έτσι. Που θα πρέπει να φύγει αυτός που μου είπε. Ναι, εγώ για τον ένα. Βλέπω ότι δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα, ναι, οπότε θα τον έδειξε. Ναι, παιδί μου, αλλά όταν έχεις καινούρια ομάδα, σίγουρα κάποιοι θα σου βγουν και έτσι. Είναι λογικό ναι, να βγουν. Δηλαδή με τη στατιστική. Σωστό. Λογική και ο παδός πάει ή δεν πάει. Όχι, όχι, αυτό είναι καλά. Αυτό, ναι. Δηλαδή, γίνανε τόσο πολλές μεταγραφές, δεν μπορεί να είναι όλες πετυχημένες. Σωστό είναι αυτό. Αλλά φαίνεται ότι αυτός δεν μπορεί καθόλου. Οπότε. Ναι, αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι μέσα στη διαδρομή, όταν έχεις μια σταθερή. Γιατί όταν τα αλλάζεις όλα και δεν υπάρχει τίποτα σταθερό, είναι σίγουρο ότι ξεκινάς πάλι από το μηδέν. Κάποια ώρα χρειάζεται να κρατάς μια σταθερή, ένα κορμό που λέμε τώρα για τους παίκτες, δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι και ο προπονητής, η τεχνική και όλα. Και μέσα από τον κορμό, ένας-δύο να φεύγουν, ένας-δύο να έρχονται για να βελτιωθεί. Σωστό. Γιατί άμα τον γκρεμίζουμε όλο. Να κάνεις προσθήκες, να υπάρχει ένας κορμός, αυτό είναι σωστό που λες. Να χτίσεις πάνω σε αυτόν. Πάντα. Εντάξει. Πάντα. Ωραία. Γεια και χαρά λοιπόν. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φιλάρετε. Καλό σου βράδυ. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Εντάξει, καταλαβαίνω το ξέσπασμα του τέτοιου, γιατί έχω κάνει και εγώ στο στάθμο για λίγο δύο τέτοιοι. Να βάλεις διαφημιστικά δύο περιόδων, ναι, αλλά τριών είναι πολύ εντάξει. Και αν το ξέσπασμα στον αέρα, εντάξει, ορισμένους, δηλαδή κάποιος τους πικραίνει, τους συντελεστές, π.χ. τον Ηχολήπτη, εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Και το καταλαβαίνω γιατί δούλευα στους 98,7 που μετά έγινε τέτοιο αθλητικά νέα για 8 μήνες. Τώρα σήμερα εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο, παρόλο που ήταν ο ουραγός 16ος, ήταν λίγο έκπληξη ότι βάλαμε 6 γκολ, να πούμε ότι ξεμπούκωσε η ομάδα. Ο Καρέλης π.χ. ότι σκόραρε 2 γκολ, ο Πρίγιοβιτς, αυτό που μου αρέσει είναι ο υπερβάλλον ζήλων που δείχνει ακόμα και σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Δεν περίμενα εγώ να μείνει. Υπήρχε κίνητρο, φίλε, για τον Πρίγιοβιτς σήμερα. Γι' αυτό, ναι, και, εντάξει, γι' αυτό και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Και να ενημερώσουμε άλλη μια φορά, γιατί το είπαμε και στην αρχή, για τους φίλους που έχουν συντονιστεί τώρα, ότι ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς με το hat-trick που πέτυχε σήμερα, μέσα στο 2018 έχει πετύχει 36 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις και είναι στην elite των 5 καλύτερων ποδοσφαιριστών που έχουν βάλει τα περισσότερα γκολ το 2018. Παγκοσμίως. Πρόσεξε, όχι πανελλαδικά, ούτε πανευρωπαϊκά. Παγκοσμίως. Είναι στους 5 καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν βάλει τα περισσότερα γκολ. Ναι, και αυτό το τόνισαν πολύ πανηλυμένος από την Κοσμοτέ Σπορτ μετέδωσε το παιχνίδι και θα το έχεις επανάληψη στις 11.30 Κοσμοτέ Σπορτ 2 όσοι θέλουν να το δούνε και τον Άρη αύριο στις 3 και 4 για όσοι είναι συνδραμητές. Ναι. Εντάξει, και τον Άρη πιστεύω... Τον Άρη αύριο? Τον Άρη 3 και 4 τώρα δεν όσοι θέλουν. Δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλοί Αριανοί που να θέλουν υπάρχουν, να το ξαναδούνε. Υπάρχουν παοξίδες, ρε φίλε. Τρελιά, άμα το δει. Γιατί Ολυμπιακοί και αεξίδες δεν νομίζω να δουν τον Άρη. Άμα είχαν ο ΠΑΟΚ θα καθόταν να το βλέπουν. Πάντως Τρέγια, εσύ επειδή δεν είσαι και τόσο γουρλής, άμα το δεις μπορεί να λήξει και 3-3. Κατάλαβες, μπορεί να βάλουμε και γκολ. Και εσύ, ενώ εσύ χθες χι ημίχρονο διπλό τελικό τον Ηρακλή. Εντάξει, πλάκα κάνω. Κόντεψε να προκριθεί ο Ηρακλής, ένα γκολ μας ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι η αλλαγή του προπονητή στον Άρη ήταν λάθος. Και ότι εντάξει, όχι δεν πιστεύω στον Έλληνα προπονητή. Αλλά όταν μας παρουσιάζουν κάτι προπονητές, επειδή πάνε σε ορισμένες ομάδες εύρωστες, όπως ήταν ο Αστέρας Τρίπολης και είχαν επιτυχία, εντάξει, βγήκανε και στα play-off που έχουν παίξει και ο Πανιόνιος μια φορά και τέτοιο, μας τους παρουσιάζουν ως τους Έλληνες Μουρίνιο, εντάξει, αυτό παραπάει ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή, ενώ ξένο προπονητή τόσα χρόνια δεν έχω φέρει, εντάξει, εκτός από το Σάντος και ένα-δύο, δηλαδή με το ζόρι να μας πείσουν ότι εντάξει, άντε στο μπάσκετ αυτό να το δεχτώ. Στο ελληνικό είδαμε ήρθε ο Ρεχάγκελ, ήρθε και ο Σάντος και η εθνική έχανε παπάδες. Χωρίς να αποδίδει δεν έχουμε εντάξει την ποιότητα αυτήν εδώ πέρα την ποδοσφαιρική. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ταλέντα, αν δουλεύουν καμπαλά οι οικοδομήσεις, παρόλο που έκανα λίγο στο ΙΕΚ προπονητική στη Σύνδο τέτοιο. Πρέπει να έχεις πολλές παραστάσεις για να το κρίνεις αυτά τα φυτώρια. Ναι. Στην Αγγλία ξεκινάνε από πολύ μικρές ηλικίες τέτοιο. Εδώ άκουσα για έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή τέτοιο. Είδα στο λεωφορείο π.χ. τον Λέανδρο Σιμεωνίδη και δεν τον ήξερα. Αυτός έκανε τον πατέρα μου, ο ΠΑΟΚΣΗ. Γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ όντως πριν τη μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 70, ο Άρης και ο Ηρακλής και ο πατέρας των Αθηναϊκών ομάδων, ίσως δεν ξέρω, λένε πολλοί ακόμα και δικοί μας. Ήταν περισσότεροι αριθμητικά στην πόλη μέχρι να πάρουμε το πρώτο τρόπο. Πώς το 82 που έγινε τέτοιο. Και ο Ανδρέας, μου λέει Κάνε ένα επίλογο να πάρουμε και τους υπολείπους όμως. Ναι, ο ΠΑΟΚ ήταν η μοναδική ομάδα
ομάδα που έβαζε πιτσιρίκια στο γήπεδο και μου λέει Ανδρέας, ο Λέανδρος Σημεωνίδης, λέω εμένα ο πατέρας μου έγινε από την Τούμπα, λέω το Λέανδρο Σημεωνίδη, λέω Παοκτής. Και μου λέει εγώ είμαι ο Λέανδρος Σημεωνίδης και το, θα τον έβαζε ο Κυριάκος Αλεξανδρίδης. Και τον είπα, λέει, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Λέω ο Κουλούρης λέει έναν υψιός μου, λέει, παραπονέθηκε και μου λέει το φάγανε το παιδί τέτοιο. Λέω, μη στεναχωριέσαι, λέω όταν είναι πρώτο σκόρερ, αν δεν υπήρχε αυτός ο νόμος τώρα περιδανικών που κάποτε παίζανε, μπορούσαν τέτοιο να υποχρεωτικά ναι. πρέπει να συμπληρώσουν χρόνο σε μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ θα τον έπαιρνε το Κουλούρη, αν και δεν έχει πρόβλημα ναι. στους επιθετικούς με Ακπονγκ και Καρέλη. Να σε ευχαριστήσουμε αλλά, για την επικοινωνία. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε καλά, για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Γεια σας. Πού είμαι? Ναι, 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 φίλε. Φίλος του ΠΑΟΚ με εγώ. Αν θες το όνομά σου, το όνομά σου. Νίκος. Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Πού μας παίρνεις? Από Εύωσμο. Από Εύωσμο. Καλώς όρισες. Ξακούμε, Νίκο. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα, εντάξει. Σε ποιος τον Εργοτέλη, για τον Εργοτέλη μιλάς? Γελάει ο Νίκος. Όχι, δεν θέλω να σου πω κάτι. Όταν άλλο είναι στεναχωρημένο, δεν θέλω να το πικάρω. Εντάξει, εντάξει. Κάνε, φίλε, δεν είπα, έχουμε αντέξει και πολύ χειρότερα. Ας, κάνε, δεν πειράζει. Όχι, 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 δεν είμαι. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Υγεία να υπάρχει. Κάνε. Καζούρα, καλό είναι. Έχω περάσει κι εγώ και απλά επειδή δεν τα είδα σήμερα τα μάτια μου, να σε δουλειά, είδα το 1-0 και μετά τα 3-2. Η διαμόρφωση ήταν 1-1-2-1. Όχι, 3-0 είναι. Έφαγε σε 3 λεπτά 2 γκολ ο Άρης καφενιακού επίπεδου άμυνα. Άμα το δεις θα γελάς και θα κλαις. Μάλλον θα γελάς για τις επόξεις. Και μετά μείωσε 2 γκολ ο Άρης. Πίεσε, έχασε κάποιες ευκαιρίες. Δεν έκανε το 3-3 όμως. Δηλαδή ήταν για κάποιο παίχτη που έλεγες ότι δεν κάνει. Ποιος ήταν αυτός και δεν άκουσα. Ο Μενέντεθ. Δεν είναι ο μόνος. Απλά επειδή είναι το αριστερό μπακ. Είναι κίνδυνος θάνατος για την άμυνα. Και να πω ότι μπροστά, ας πούμε, προσφέρει κάτι, είναι κάτι. Να πω, άντε. Ξέρω εγώ, προσφέρει ένα μπροστά και είναι μείον μισό πίσω, είμαστε σε θετικό πρόσημο. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά σας θέματα. Ναι. Απλά επειδή έλεγε ένας, πριν ένας ακροατής ότι. Ότι. Ο πρόεδρος πρέπει να κάνει κάποια πράγματα και να μην ακούει τον κόσμο σε κάποια θέματα. Αυτό για να το κάνει ένας πρόεδρος. Ο φιλάρετος ήταν. Όχι, ναι, θα πρέπει να ξέρει ποδόσφαιρο. Σε εμάς, ας πούμε, το έκανε ο Ζαγοράκης και ήταν 100% σίγουρος για το Σάντος. Ότι, γιατί την πρώτη χρονιά που πήγε το Σάντος δεν είχε καλά αποτελέσματα. Ναι. Με τις σαρδέλες και τα λοιπά. Ήξερε όμως, τον ήξερε σαν προπονητή γιατί ήταν παίχτης και ήξερε ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να ξέρει ποδόσφαιρο. Τώρα, δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος του Άρη, γενικά οι πιο πολλοί πρόεδροι γνωρίζουν ποδόσφαιρο που ήξερε, ας πούμε, ο Ζαγοράκης για να πάρει μια τέτοια απόφαση. Οπότε καλώς. Αλλά είναι και θέμα προσωπικότητας και θέμα οικονομικής ικανότητας του Προέδρου, νομίζω, οποιοδήποτε Προέδρου. Ναι, όχι, έτσι. Ναι, απλά όπως είδες, όπως είδες και σε εμάς, ο Σαββίδης, επειδή δεν γνωρίζει ποδόσφαιρο, έχει βάλει κάποια χρήματα παραπάνω από ό,τι θα έβαζε, που τα οποία δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε, εάν ναι. ήξερε ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι εάν ο Πρόεδρος ξέρει ποδόσφαιρο... Αυτό που είπε ο Φιλάρης, έχει δίκιο. Όλες οι επιλογές από τον καλύτερο σκάουτερ, δεν ξέρω, από την καλύτερη διοίκηση, δεν μπορεί να είναι επιτυχημένες. Δεν γίνεται να είναι επιτυχημένες. Σκοπός είναι όταν μπαίνεις, ξέρω εγώ, 10 παίκτες, να σου βγουν οι 4 ή 5. Άμα φτάσουμε σε μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό, είναι σούπερ επιτυχημένο. Δεν μπορεί να είναι όλες οι επιλογές σωστές. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έτσι είναι. Τάσο, να πω και δύο πράγματα για να κλείσω. Ναι, πες. Ναι, φίλε. Ένα για τις ώρες και τα λοιπά, έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά στο σταθμό, ας πρόβλημα. Δηλαδή, όταν εγώ το πρωί θα πάω να μπω ή θα μπω από το YouTube και να πω, να δω μια εκπομπή, άντε μην πω τώρα τη δικιά σας, ξέρω εγώ το σπόρικο στο... Πάω 24. Το πάω 24 ας πούμε, και βλέπω ότι ενώ είναι 2 ώρες, έφτασε στο σημείο να είναι 1 ώρα και 3 λεπτά. Παιδιά, αυτό... Ναι, πρέπει πολλές διαφημίσεις υπάρχουν, εντάξει. Πρέπει να πει αυτό ένα πρέπει να πει. Άλλο καταλάβατε σήμερα, άλλο έγινε, άλλο καταλάβατε. Άλλο υποτάσσος, εντάξει, εντάξει. Ναι, και αυτό που έγινε, αλλά γενικά όμως, γενικά ο σταθμός, νομίζω ότι θα πρέπει να βάζει και ένα όριο, δηλαδή να υπάρχει μέχρι 4-5 λεπτά το διάλειμμα. Να σου πω κάτι. Αν τα διαλύματα γίνονται αναμισάωρο στην ώρα τους, ούτε ο κρατής θα έχει πρόβλημα, ούτε ο σταθμός θα έχει κανένα πρόβλημα. Αρκεί, όπως είπες, να υπάρχει 4-5, άντε βαριά 6 λεπτά το μεγάλο το διάλειμμα. Αυτό λέει, πολλές διαφημίσεις. Αυτό. Ναι, αλλά να μπαίνουν αναμισάωρο. Πολλές όμως, δεν μπορεί να είναι 4-5 λεπτά. Κατάλαβες, γιατί αν ο άλλος πάρει, αν ο άλλος ο φίλος πάρει και 27. Και το δεχτεί ο σταθμός να μιλήσει. Εντάξει, άστο, εντάξει, τελείωσε. Δεν θα μπορεί ο άνθρωπος, άμα έχει δύο γραμμές. Τελείωσε. Να μιλήσει και να πει αυτό. Θα κάνουμε τα διαλύματα ακριβώς. Αν υπάρχει ακροατής και θέλει να περιμένει, καλώς. Αν δεν περιμένει, θα τον παρακαλούμε να πάρει αργότερα. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Γεια σου, Κωνσταντή. Έλα, αδελφέ. Καραφλοκοτσίδας. Έτσι, έτσι, αδελφέ. Σήμερα χαρούμενη ημέρα, αλλά οφείλω να ζητήσω πρώτα μία συγγνώμη στο Ζάχο για την καζούρα που του έκανα πριν. Δεν περίμενα να το πάρει τόσο της μετρητής, αλλά του ζητάω συγγνώμη που το στενοχώρησα. Όχι, Κώστα, καζούρα μπορείς να κάνεις, αν και εγώ να σου πω την αλήθεια, κάποιον που δεν τον κάνω καζούρα, δηλαδή αν σου είχα κάνει καζούρα, θα τη δεχόμουν. Όταν κάποιον δεν τον κάνει, δεν σε έχει κάνει καζούρα, δεν μπορείς να το κάνεις. Αλλά τέλος πάντων, κάνε καζούρα. Κάνε καζούρα, κάνε αύριο. Όχι στο 3-0 που μου στέλνεις τέτοιο. Εντάξει. Απλώς Ζάχου να είσαι σίγουρος, απλώς Ζάχου να είσαι σίγουρος λόγω ότι κριτικής ομάδας. Δεκτή, συγγνώμη σου τελείως. Αν ήταν με άλλη ομάδα, θα σου έκανα να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Δεκτή, τελείωσε. Απλώς αν πάω ξύς και κριτικός, χάρηκα... Καλά, δικαίωμά σου είναι. Μα εγώ δεν σου είπα να λυπηθείς, δικαίωμά σου είναι. Απλά κάνε αύριο, ας πούμε, αύριο μπορείς να μου το στείλεις. Ήταν λάθος μου. Βέβαια εμένα με την Μπενφίκα με ξεσκίσανε. Όχι εγώ. Όχι ο Ζάχος. Εμένα με την Μπενφίκα κάτι συνοπαδί του Ζάχου. Αυτοί που σε ξεσκίσανε μπορεί να τους κάνει. Α, μπράβο. Ναι, με ξεσκίσανε. Εγώ είπα ότι είχες δίκιο σε εκείνο και το είπα και στον ίδιο. Τέλος πάντων. Και με την Τζέλση με ξεσκίσανε. Και στον ίδιο το είπα. Πάμε παρακάτω. Βέβαια αδελφέ, άλλο να με Τζέλση με Μπενφίκα να μας κάνουν καζούρα. Εντάξει, εγώ δεν κάνω. Με μεγάλες ομάδες. Η οπαδική πίκρα Καραβλοκοτσίδα μου. Είναι η ίδια. Είναι λοιπόν, για να ξεφύγουμε από αυτά, ένα από τα μεγάλα κέρδη του ΠΑΟΚ σήμερα είναι αυτή η εικόνα που βλέπω. Ζάχο, δεν ξέρω τι βλέπεις. Είναι γύρω στου 15 πιτσιρικάδες, οι οποίοι είναι συνοστισμένοι από 12 έως από 8 έως 12 ετών. Τόσο είναι. Γύρω-γύρω από τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος έχει δώσει τη φανέλα του. Περιμένουν να τον μιλήσουν, να τον ακουμπήσουν, να του δώσουν, να τους δώσει αυτόγραφο μέσα στην Αθήνα. Μέσα στα Σπάτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Ότι ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έχει γίνει ίδαλμα για τα παιδάκια, όχι δεν λέω για όλα, για μερικά παιδάκια από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα. Και αυτό είναι το κέρδος και δείχνει ότι σαν κλαμπ, σαν σωματείο, μεγαλώνεις, γιγαντώνεσαι, φίλε Κωνσταντή. Και έστω και ένα από αυτά τα παιδάκια να γίνουν παουξάνια μετά, είναι μεγάλο κέρδος για την ομάδα μας. Φέτος με την κατάκτηση... με την κατάκτηση του double πρώτα ο Θεός ή του πρωταθλήματος μόνο και τα λοιπά, πιστεύω ότι ήδη γίνανε πολλές χιλιάδες παουξάκια με την κατάκτηση δύο συνεχόμενων κυπέλων. Άμα πάρεις και κανένα double φέτος και πρωτάθλημα ή double, καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεφύγει. Θα γεννηθούν παουξάκια. Τρέξω λίγο, Κωνσταντή, γιατί έχουμε άλλες δύο τελευταίους. Να πω και άλλο ένα κέρδος σήμερα για την ομάδα μας, ότι ήταν επιτέλους ξεμπούκος ο Καρέλης, να κερδίσουμε και αυτόν τον παίχτη, να πάρει τα πάνω του και ο Νικολάκης ο Καρέλης. Είναι άλλο ένα κέρδος για την ομάδα μας, πέρα από το στόχο που πέτυχε ο Αλεξάνδρος, ο Πρίγιοβιτς. Τεράστιο κίνητρο και αυτό που το κατάφερε ο Πρίγιοβιτς, αλλά το μεγαλύτερο κέρδος για μένα σήμερα, παιδιά, είναι που ξεμπούκωσε ο Καρέλης και μπορεί να κερδίσουμε έναν ακόμα παίχτη που ήταν άφαντος στο πρώτο μισό της χρονιάς. Σωστός. Αυτό για μένα. Όπως και ένα τελευταίο για το πρωτάθλημα που πήρε αναβολή αγωνιστική μετά τα έκτροπα με το διαιτητή στη Λάρισα. Είναι ευκαιρία να ξεκουραστούν οι ομάδες. Το χρειαζόμασταν κι εμείς. Και πιστεύω να μας κάνει καλό έτσι να ξεκουραστούν οι παίκτες μας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω άλλες δύο γραμμές και έχουμε τρία λεπτά. Αδελφέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα είμαστε πιο χαλαρά. Θα λείπει ο Ζάχος βέβαια, αύριο έχει μια δουλειά. Θα είμαι εδώ με το Στελάκι, θα είμαστε πιο χαλαρά. Μπορούμε να μιλήσουμε όσο γουστάρουμε. Λοιπόν, οι δύο φίλοι καλείτε άλλοι για να μπουν και τα παιδιά. Από ένα λεπτό, οι δύο τελευταίοι. Για να μην κάνουμε κι εμείς. Να μην τρώμε τον χρόνο των παιδιών. Έλα, φίλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τάσο μου, Μάικς είμαι πάλι, Ζάχο, ναι, τα είπα χθες, θα τα πούμε σήμερα το βράδυ να είμαστε χαρούμενοι. Ωραία. Ένα λεπτό δεν είναι πολλά να πούμε, τα έχεις πει όλα, τα έχουν πει και οι άλλοι, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Ναι. Το όλο ζητούμενο ξέρεις ποιο είναι, για μένα. Οι παίκτες που έχει ο Άρης είναι μικρής δυναμικότητας από ποια άποψη. Ναι. Παίζουν μεγάλη μπάλα με 500 φιλάθλους και 800 και 1000, λέμε τι παικταράς είναι. Και όταν έρχεται σε ένα μεγάλο κλαμπ με κόσμο που βλέπει μέσα, αγχώνεται. Ναι, κατάλαβα τι λες. Εντάξει, έτσι, δεν ισχύει λοιπόν, για όλους αυτό όμως. Δεν ισχύει όμως για όλους. Ισχύει αυτό. Για τους περισσότερους. Άκουσε μετά. Ισχύει για τους περισσότερους. Το θέμα μας ποιο είναι. Ότι αυτή τη στιγμή θες να βγεις Ευρώπη, γιατί υποτίθεται ότι αν θα πάρεις και 7η θέση,
Εάν τιμωρηθεί η ΑΕΚ, θα βγει σε Ευρώπη. Ναι. Σωστά ή λάθος? Ναι, ξεφτύλα να το λέμε, αλλά είναι έτσι. Ξεφτύλα είναι, αλλά είναι πραγματικότητα. Ναι. Να τα λέμε όπως είναι. Φυσικά τα πράγματα. Αφού μας ευνοούν, λοιπόν, οι καταστάσεις, βέβαια. Κοίταξε να δεις ποιο είναι το πρόβλημα και να μην κρατάω τη γραμμή, γιατί θα κλείσετε κιόλας. Το πρόβλημα αυτό είναι, αδερφέ μου, ότι αυτοί οι παίκτες ή οι προπονητές που δεν έχουν το άγχος του κόσμου, που δεν έχουν την πίεση. Γιατί λέμε ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής μπορεί να αντέξει την πίεση? Στην πίεση φαίνεται, είπαμε, ο Ικάνος. Έτσι, μπράβο, ρε φίλε. Γιατί αν σε βάλω σε ένα ζάχο μου σε 25 και 20 χιλιάδες κόσμο να παίξεις μπάλα και σε βάλω και στους 800, 800 θα σε πιω άνετα. Ωραία. Δεν φταίνει αυτοί όμως που είναι. Αυτός που δεν μπορεί την πίεση να αποχωρήσει. Αυτό δεν λέμε. Αλλά για να έρθει ένας μεγάλος παίκτης με πίεση, καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή έχουμε τον Καρυπίδη και καλά είπες ότι έχουμε τον Καρυπίδη. Επειδή όμως είπες η πυραμίδα, ο πρόεδρος έχει το θέμα όταν δεν πληρώνει τους παίκτες. Ναι. Εάν οι παίκτες είναι πληρωμένοι, σωστά, τότε πάβει να είναι πρόβλημα του πρόεδρου. Όχι, το εννοούσα σαν πρόβλημα από πλευρά, ρε παιδί μου, ότι ο άνθρωπος και το λέει. Όχι, όχι. Εσύ είσαι πρόεδρος. Όχι. Εσύ άμα πληρώνεις και δεν παίζω εγώ μπάλα, θες εσύ. Όχι, όχι, σε αυτό φυσικά δεν φταίει ο άνθρωπος. Λέω ότι από πλευρά επίτευξη οικονομική δυνατότητα δεν είναι μεγάλη του καρδιού. Δεν έχουμε, ρε φίλε, όπως είναι ο Τουτάσου ο πρόεδρος. Καλά, okay, φυσικά δεν είναι. Όπως είναι του Μαρινάκη, του Ολυμπιακού. Αδερφούλη, αδερφούλη, αδερφούλη μου, κάνε ένα επίλογο, ρε αδερφέ. Ναι, κλείσε με αυτό. Συγγνώμη, φίλε, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ, εμείς ζητάμε συγγνώμη. Έχει δίκιο, λοιπόν, Ζάχο μου, μεγάλη πίκρα από όλους μας. Έτσι, μαύρες γιορτές. Οι μεταγραφές που θα κάνει, που θέλει να κάνει και θα διώξει κάποιους. Όπως πολύ σωστά είπες εσύ, γιατί δεν κάνετε μενού ούτε τίποτα, να είναι παίκτες που αντέχουν την πίεση. Αυτό, αν σωστό, δεν είναι αυτοί οι παίκτες, σωστό, μην τους φέρει καλύτερα. Δεν αξίζει. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Έτσι, να τα λέμε. Γεια σου, ρε Μάκη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Μάκη. Αύριο δεν έχεις να κάνεις εδώ. Δεν έχεις να κάνεις. Σας ακούω, αφού ξέρεις, ακούω, ρε Τάσο. Εντάξει, Καρτάσου. Ναι, Καρτάσου μου, άμα θέλεις, εδώ θα είμαστε, τα πούμε. Έχουμε περισσότερο χρόνο. Να σε καλά, Μάκη. Ένα τελευταίο φίλο, ένα λεφτάκι αν προλάβουμε. Καλησπέρα σας. Έλα, Γιώργος Μελισσοκόμος. Γεια σου, ρε Γιώργη. Γεια σου, ρε Παξιμάδη. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα. Έγινε αυτό που σου είπα και στο Facebook. Ναι. Κέρδισε η ομάδα με τα κυτρινόμαυρα. Συγχαρητήρια. Το λέγαμε από την αρχή. Ότι θα βγει η ομάδα με τα κυτρινόμαυρα στο δεύτερο γύρο. θα κερδίσω στοίχημα, ξέρεις, θα κάνω με τα μέλια. Θα στα ρίξω στο κεφάλι κατευθείαν. Και έχει πολύ τρίγα να κολλήσει. Όπως λέγανε και οι φίλοι μου εδώ στη γειτονιά, μπαλάρα παίζει ο Άρης. Κακός έχασε από τον Πανετολικό από δικά του λάθη. Θα βγει αιώνα στην Ευρώπη. Του δίνω ένα μεγάλο μπράβο. Περαστικά στο φίλο μου τον Ζάχο, τον κατανοώ, γιατί την έχουμε πατήσει και εμείς από τον Άγιο Νικόλαο, να τα θυμόμαστε όλα. Δεν είχες γεννηθεί εσύ τότε, ρε. Πόσο ήσουν? Ναι, βέβαια, εννοείται, θυμάμαι το μάτι. Γυμνάσιος. Α, μεγάλος. Λοιπόν, δεν πήγα, θυμάμαι, επειδή μένω και στη γνωστή γειτονιά, δεν πήγα σχολείο, θυμάμαι, 3 μέρες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι, πήρα έτσι λίγο καζούρα να καλά κάνω. Έκανες, καλά έκανες. Καλά έκανες. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ διαφωνώ με τον Καραπλοκοτσίδα και θα κλείσω στο ότι είναι καλή διακοπή. Η ομάδα ήταν φορμαρισμένη, δεν έπρεπε να διακοπεί η τελευταία αγωνιστική. Να μας κόψουν εκεί. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Και φυσικά εννοείται ότι έγινε από κάποιους κυρίους για πολύ ευνόητους λόγους για να διακοπεί φυσικά αγωνιστική. Ο Άρης το έκανε. Ο Άρης το έκανε με τον πρόεδρο τον γραμμένο, τον Αριανό. Ο Άρης το έκανε. Και τον άλλο τον πρόεδρο, τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι, Γιωργάκη. Χαιρετώ, τα λέμε. Καλό βράδυ. Έγινε. Λοιπόν, εντάξει. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από τον κόσμο για την ένταση που δημιουργήθηκε την ώρα της εκπομπής. Πιστεύω όμως και θεωρώ, γιατί έχω κάνει και σαν ελεύθερος επαγγελματίας στη ζωή μου, γίνει 48 χρονών, από μικρό παιδί ξεκίνησαμε στο καπάνι και δουλεύαμε και κάναμε πολλές δουλειές. Θεωρώ και πιστεύω ότι όταν μία εργασία αποτελείται από αρκετούς συντελεστές, πρέπει να υπάρχει άψογη συνεργασία ανάμεσα στους οποιοσδήποτε συντελεστές για να βγαίνει ένα σωστό αποτέλεσμα που θα είναι αρεστό και στους ακροατές στην προκειμένη περίπτωση, και στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και στους διευθυντές και στους ιδιοκτήτες του σταθμού. Αυτά τα λίγα έχω να πω. Αν είπα οτιδήποτε, το είπα καλοπροαίρετα, για να βγει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα για όλους μας και να είμαστε με σηκωμένα τα κεφάλια και να κοιτιόμαστε στα μάτια και να μην κοιτάμε χαμηλά, γιατί νιώθουμε ένοχοι. Αυτά τα λίγα. Αύριο θα τα πούμε εδώ με τον Στέλιο του Παπαντονίου, ίσως να είναι και ο Χρήστος ο Πάσπας. Ναι, έχω μια ανελημμένη υποχρέωση. Ο Ζάγος πρέπει να λείπει αύριο, το παλικάρι μας. Είναι εδώ συνεπέστατος, οπότε δικαιούται να το δώσουμε ένα ρεπό αύριο.
και του το δίνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση. Μην νομίζει κανένα λόγο του. Το είχα πει πολύ πριν. Δεν νομίζει λόγο του μάτσε. Ξέρω, βρε. Με καναμίδι θα βγει. Αντε βρε, άντε βρε, κάτε. Με παντρέψω, εγώ στο είπα. Λοιπόν, να είστε όλοι σα καλά. Πάρει και πρωτάθλημα, μα παντρέψει κιόλα και τα δύο κακά. Πάντω παπατρέγε δεν θα γίνει. Παπατρέγε στην κλήτω. Να είστε όλοι σα καλά. Καλό βράδυ. Ένα όμορφο βράδυ Πέμπτη από ράδιο Μαρμίτα. Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια και Ιωάννη Ζάτση στην ηχοληψία. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Ακολουθεί η κομπή Μπαλαντέρ. Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκο Μοσχοβίτη. Να είστε καλά. Auf Wiedersehen.